Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε, θα πάμε στο Λίμπερο μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. Πάντα λέω το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου πρώτο, γιατί είναι το πρώτο στη Μαρκίζα. Έτσι, δηλαδή είναι πάντα, ξέρω εγώ, είναι η Βύση και η Μαριάντα Πιερίδη από δίπλα. Εγώ κάνω τη Μαριάντα Πιερίδη. Ο Νίκος είναι η Άννα Βύση, εντάξει, για να ξέρετε, για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ωραία. Σήμερα σας θέλω να είστε λίγο επιηγής με τον συνάδελφο, γιατί έχει πάθει τη γνωστή και ως αβαρία. Έτσι λέγονται αυτά. Ωραία. Λέγονται αβαρίες. Και είναι, παρότι έχει πάθει αβαρία, είναι πιο βαρύς από ποτέ. Δηλαδή είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Έτσι. Και θα μας τα πει όλα αυτά, θα τα μοιραστεί μαζί σας. Έχουμε να πούμε αρκετά. Παράπονο δεν έχουμε. Ψωμάκι βγαίνει πάντα. Ακόμα και σε παιχνίδια κυπέλου. Πάντα υπάρχει κάτι για να σχολιαστεί, να υποθεί, να αναλυθεί. Ας πούμε σήμερα έπαιζε Παναχαϊκή Ολυμπιακός και έγινε πανηγύρι μεγάλο εκεί. Νίκο Παπαδόπουλε, πες μια καλησπέρα στο λαό σου. Γεια σου Νίκο Μοσχοβίτη. Τι γίνεται φίλε μου? Καλησπέρα και στο ακροατήριο του Λίμπερο. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά. Εν τω μεταξύ ήμασταν με το Χρήσαν στο στούντιο εκείνη την ώρα. Και γυρνά το πλέον μου στην τηλεόραση και βλέπω την κάμερα του συνδρομητικού να κάνει zoom στην είσοδο μιας θύρας και απ' έξω να τρέχουν οι ματατζίδες. Ναι. Έτσι. Και να γυρνάει ο κόσμος και να βλέπει να λέει τι γίνεται. Ναι. Να πέφτουν τα κρυγόνα, να μπαίνει διαιτητής από διαιτητήρια, να μπαίνουν και οι ομάδες. Τρέχα, γύρευε. Τι να πεις, φίλε μου, τι να πεις. Στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Γιατί δεν έγινε στο γήπεδο της Παναχαϊκής, το οποίο νομίζω ότι είναι. Με τεράστιο Κώστα Καραπαπά να λέει ότι μάλλον αν 2-15χρονοι και η τεράστιο κυβλοδοχείο μεταφορικά, έτσι. Και ότι μάλλον αν 2-15χρονοι. Γιατί είσαι ρατσιστής με τα κιλά του? Καθόλου. Α. Και για αυτό το λόγο άρχισαν να πετάνε οι αστυνομικοί δακρυγόνα. Δηλαδή το όλο σκηνικό ξεκίνησε γιατί μάλλον αν 2-15χρονοι, σύμφωνα με τον, με τον Κώστα Καραπαπά. Αυτό ήταν, κύριε φίλε, δεν ήμουν εγώ, δεν αυτό έχω εικόνα. Ακριβώς. Εγώ μεταφέρω αυτό που είπε αυτό. Ο Κώστας μπορεί να έχει δίκιο. Ναι, ήταν εκεί. Θα μπορεί, το είδε. Μπορεί να ήταν λογικά προβοκάτσια. Μπορεί. Λένε μπορεί κάποιοι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γίνονται και αυτά άλλωστε. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Έγινε μεγάλη φασαρία, ναι, η αλήθεια, στην Πάτρα. Και τι υπάρχει και κίνδυνος για μείον 3, διαβάζω τώρα. Πλέον νομίζω ότι οτιδήποτε χοντρό ή ψηλό γίνεται μέσα ή γύρω-γύρω από το γήπεδο, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πλέον. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτοί που ενεπλάκησαν στα επεισόδια που γίνανε έξω το Πανεπιστημιακό φορούσαν διακριτικά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, ρε. Α, γιατί αν δεν φορούσαν διακριτικά του Ολυμπιακού, δεν μπορείς να πεις ότι, ας πούμε, φταίνει. Την ευθύνη νομίζω. Δύο τύποι και μάλλον αν έξω το γήπεδο. Την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να ξέρω τον κανόνα, δεν έχει ο γηπεδούχος, δεν έχει πάντα. Ξέρω εγώ, ρε, εσύ τι να σου πω. Όχι, ο γηπεδούχος δεν έχει την ευθύνη πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γι' αυτό που γίνεται. Okay. Λοιπόν, φοβάσαι με φάει μείον 3 Ολυμπιακός και μείνω στο μείον 9 από τον ΠΑΟΚ? Α, δεν αγχώνομαι, ρε φίλε, ρωτάω. Γιατί έτσι. Με νοιάζει, ρε φίλε, τι κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι μου φάνηκε. Κοντά είστε, ρε φίλε, 4 βαθμούς διαφορά έχετε, γιατί δεν σε νοιάζει. Α, έτσι, με αυτή τη λογική μπορεί να τον περάσω, όντως. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και άμα τον κερδίσει και την Κυριακή. Ναι. Δύσκολο. Okay. Λοιπόν, Να σου πω λίγο μία άποψη που έχω με αφορμή την αβαρία που έχει πάθει. Ναι. Θεωρώ ότι τα μηχανήματα δουλειά. Ναι. Δεν πρέπει να χαλάνε ποτέ. Πρέπει να έχουμε να φτάσουμε σε μια τεχνολογία τέτοια. Στην οποία θα παίρνεις έναν υπολογιστή, θα τον αλλάζεις όταν θέλεις εσύ. Μπορεί αυτό να είναι μετά από 2 χρόνια. Έτσι. Τώρα το δεν παθαίνει τίποτα. Αν πέσει και σπάσει, okay. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ναι. Ωραία. Το να πάθει όμως μηχανικό πρόβλημα θα πρέπει πλέον με την τεχνολογία που έχουμε, ωραία, να προβλέπεται και να μην γίνεται. Έτσι. Και επίσης θέλω να αποθεώσω όλα αυτά τα παιδιά, που είναι αρκετοί πλέον, ναι, οι οποίοι είναι τεχνικοί υπολογιστών και κινητών smartphones, οι οποίοι πλέον κάνουν μαγικά. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Θα τους χαρακτηρίζα απαραίτητους. Ναι. Υπάρχουν πλέον μαγαζιά και άνθρωποι οι οποίοι παθαίνει κάτι το κινητό σου και μέχρι να τσατιστείς που κάτι έπαθε και να σου βγει το κοστούμι, το έχει ξανά στο χέρι σου έτοιμο. Θα σου πω ένα παράδειγμα πρόσφατο, ναι, που είχα. Λοιπόν, ναι. Πριν 2 μήνες και κάτι, ναι, καινούριο κινητό Παπαδόπουλος, το είχε 3-4 μήνες, παιδί μου. Ναι. Πέφτει κάτω, επειδή είναι αυτά τα καινούργια τα smartphones, επειδή από πίσω είναι γυαλί, ναι, τζάμι, ρε παιδί μου, σπάει. Ναι. Ραγίζει αυτό, από πίσω. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Γι' αυτό βάζουμε και θήκες όμως, Νίκο Παπαδόπουλο. Πρόσεξε, για να δεις όμως την καντεμιά έχω πάθει. Ναι. Έχω βάλει γυαλί μπροστά, τζάμι, ρε παιδί. Ναι. Αλλά μου λέει ότι δεν κουμπώνει η θήκη αυτή που έχεις με το τζάμι. Ναι. Εγώ έχω παραγγείλει τη θήκη, ναι, η οποία έρχεται 2 μέρες μετά από αυτό που έγινε. Μάλιστα. Και είμαι μόνο με το τζάμι. Δεν είσαι προσεκτικός εσύ όμως. Και έχει κάτσει κέντα και πέφτει και σπάει. Ναι. Βράδυ τώρα στο σπίτι βγαίνω και μου πέφτει στο πάρκινγκ. Λοιπόν, και πάω σε ένα μαγαζί, δεν θα το πω, αλλά είναι στην Ερμού, okay, συγκεκριμένα. Το αφήνω, μετά από 2 ώρες το είχαν έτοιμο. Α,
Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση. Φίλε. Και πρόσεξε και με καλή τιμή και τα αξίζαν κιόλας τα λεφτά στα παιδιά και μπράβο τους. Ναι. Εντάξει. Πλέον είναι υπέρα απαραίτητη. Και σήμερα. Ειδικά αυτοί οι οποίοι τα κάνουν γρήγορα είναι. Ναι, δηλαδή είναι. Θα πρέπει να τιμώνται. Είναι αυτό που έλεγα σήμερα σε ένα γνωστό μου. Εγώ του λέω. Έχω στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου τρία βασικά πράγματα. Τα οποία αν δεν έχω ένα από αυτά, δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Αυτά, λέω, είναι το κινητό, ναι. Το λάπτοπ, ναι. Και το αυτοκίνητο. Ναι. Αν δεν και έχω τα τσιγάρα. Αυτά... όχι τόσο. Αυτά τα τρία είναι τότε τα βασικά. Γιατί καπνίζεις, ρε φίλε, κόφτο. Είναι μια απόλαυση. Okay. Το τσιγάρο είναι μια απόλαυση. Αν δεν έχω ένα από αυτά τα τρία, έχω πρόβλημα. Ναι. Αγχώνομαι, νιώθω μια πίεση. Δηλαδή, σήμερα αυτό που έγινε με το λάπτοπ, ναι. Περάσανε όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω μέσα στο μυαλό πού θα τα κάνω, πώς θα τα κάνω. Γιατί δεν υπάρχει εφεδρικό. Βρέθηκε βέβαια στη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει. Υπάρχει όμως πάντα αυτό το πρόβλημα. Ναι. Γιατί εμείς, άμα δεν έχουμε ρε παιδιά, είναι σαν τον μηχανικό αυτοκινήτων που δεν έχει τα εργαλεία του. Δηλαδή, μπει μια μέρα στο συνεργείο, αμάν που πήγαν τα εργαλεία, πώς θα φτιάξει τα μάξι. Δεν μπορεί να τα φτιάξει την εγώ. Καταλαβες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Έτσι. Είτε έχουν μαγαζιά, είτε μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους. Είστε άνθρωποι που αγαπάμε από πολύ. Από εμάς έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Έτσι. Πολύ μεγάλο σεβασμό. Εγώ δηλαδή πραγματικά τους σέβομαι. Αυτούς και τους σερβιτόρους στα μαγαζιά νύχτα. Και κυρίως τους βοηθούς σερβιτόρων. Και τους delivery. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Και τους delivery, φίλε. Okay. Δεν ψήθηκε. Αυτοί οι δύο τομείς είναι που σέβομαι πάρα πολύ. Ναι. Και τσατίζομαι πάρα πολύ όταν ο κόσμος εκνευρίζεται σε μαγαζιά που γίνεται διστρελή στο πανηγύρι και συμπεριφέρεται άσχημα σε σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων. Εξαρτάται κάποιες φορές. Όχι, δεν εξαρτάται, φίλε. Θες να σου πω όμως εγώ ένα παράδειγμα. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για ένα μαγαζί τώρα... που έχει πέντε παρέες και κάνετε χαβαλέ. Όχι. Μιλάω για ένα μαγαζί στο οποίο πέφτει ξύλο. Έχω πάει σε γνωστή χασαποταβέρνα. Χασαποταβέρνα, ακούω, ναι. Τη Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Γνωστή, πολύ ποιοτική. Okay. Πες τώρα, φίλε, και εσύ, steak house. Δηλαδή, μη γίνεσαι τόσο λαϊκός. Χασαποταβέρνα. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Μου γίνα το Ευρωπαίοι. Steak house. Μου γίνα το Ευρωπαίοι, πέρασε τα παιδικά σου χρόνια. Την ταλιάτα μου και το ριμπάι μου, έτσι ναι, πες, ρε, φίλε. Πέρασε το παιδί, να σου πω κάτι. Ναι. Έχει γίνει όλοι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια. Καθόλου. Αμερικάνοι έχουμε γίνει. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι που είναι πολύ χειρότερο. Ο άλλος από το Ρετζίκι, το steak house και τα τελευταία χρόνια μου πρόκειψε. Και αυτό προσέξτε γιατί. Παίρνω και αφορμή από αυτό που ζήσαμε με τον Νίκο χθες το βράδυ. Ναι. Έτσι, που βγαίνουμε 12 ώρα από το ραδιόφωνο και βλέπεις, θα πούμε, την μπαίνει Halloween. Ναι, ρε φίλε. Τι ναι, Halloween, ρε φίλε, τώρα δηλαδή. Και Halloween. Το σκηνικό. Ναι, χθες ναι. Το βράδυ. Και Halloween και βλέπαμε πάνω στη νίκη με το Μοσχοβίτη Halloween και εδώ πέρα κάτω από το ραδιόφωνο Halloween, ντυμένοι άλλοι να πούμε. Εντάξει. Και... ναι, νομίζω ότι είναι Halloween. Halloween, ναι, και τα τελευταία χρόνια μου μάθαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το brunch. Που τόσα χρόνια καταρχάς, ήμασταν. Όχι, θα τελειώσω. Άσε το πρώτο, όχι, κάτι ωραίο. Θα τελειώσω. Πρώτα θα τελειώσω. Το Halloween γιορτάζουμε και το St. Patrick's, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση α, όσο το Halloween. Το St. Patrick's, να γιάσω. Λοιπόν. Βέβαια. Γιατί εμάς η αποκριά δεν μας κάνει που έχουμε η normal έτσι που την κάνουμε τόσα χρόνια. Θέλουμε και το Halloween. Έτσι, θέλουμε και το St. Patrick's. Λοιπόν, μου θέλετε Halloween, μου θέλετε St. Patrick's. Τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η μόδα που έχει προκύψει το brunch, έτσι, που τόσα χρόνια Θεσσαλονικία και Θεσσαλονικιά, κυρίως Θεσσαλονικιά, ήσουνα με το μίλκο και την μπουγάτσα την κρέμα, έτσι, και τώρα ξαφνικά που μάθατε το brunch το ίδιο είναι και να πάμε τώρα να φάμε το τέτοιο, εντάξει, πάω φάω brunch, έτσι, κουλούρι Θεσσαλονίκης ήσουνα, μπουγάτσα και μίλκο. Να σου πω λίγο κάτι. Όχι ρε Νίκο, έχω άδικο. Άκουσαμε λίγο, επειδή είσαι λίγο απόλυτος, ωραία, είσαι λίγο απόλυτος. Δεν υπάρχει το να πάω να φάω brunch, το brunch είναι ολόκληρη μυσταγωγία στο εξωτερικό, εντάξει. Το brunch είναι πρωινό και μεσημεριανό μαζί, κατάλαβες. Δηλαδή, ξεκίνησα εγώ μια Κυριακή, ξύπνησα αργά, ωραία, και πάω σε ένα μαγαζί για να πιω καφέ. Και ταυτόχρονα τρώω και πρωινό. Εδώ 10 η ώρα, μία. Έτσι, πρόσεξε. Αυτό είναι ο τρόπος που το παρουσιάζεις κιόλας. Εσύ το παρουσιάζεις πιο. Μα αυτό είναι. Πιο χρηστικά ναι. Το brunch, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά οι άλλοι. Γιατί... ήμουνα με τις φίλες που λένε για brunch. Ναι, ρε, μετά κοίταξε να δεις. Έχει μπει στη ζωή μας ένα εργαλείο το οποίο είναι διάολος κανονικός. Λέγεται Instagram. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ειδικά. Στις κοπέλες από πολύ μικρή ηλικία ναι. Μέχρι και πιο μεγάλη, ναι. Ωραία. Αν είχανε χίκαμένα κύτταρα, ωραία, αυτό το πολλαπλασιάζει, κατάλαβες. Και όταν βλέπει η άλλη στο Instagram ότι η τάδε είναι για brunch, σου λέει πρέπει να πάω κι εγώ. Εντάξει. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Γιατί όταν πάει 12-1 η ώρα και είσαι κάπου, Κυριακή ρε φίλε, χαλαρή. Ωραία, δεν θες να τσαλακώσεις την πριζόλα ρε αγόρι μου, εντάξει. Αλλά δεν είσαι και σε φάση να φας... Δεν πας παραδίπλα να πας μπουγάτσα. Ναι. Ωραία. Και έχει κάτι ωραίο, ξέρω εγώ, με κανένα βουλάκι, κάτι που αρέσει εμένα τουλάχιστον. Εντάξει, και παίζει έτσι την μπάλα σου. Μην το βάζει μαζί με το χάρτη. Εγώ το δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει. Ναι, είναι εγώ ωραία σου φάση. Λέω πώς το παρουσιάζουν κάποιοι. Ναι. Εσύ το παρουσίασε. Τώρα βέβαια, για να πάμε στο άλλο. Στη χρησιμότητά του, ναι. Για να πάμε στο άλλο. Ναι. Αν εγώ θα πρέπει να ξυπνήσω την Κυριακή και να πάρω τηλέφωνο σε μαγαζί
για να κλείσω και να πάω να πιω καφέ και να τσιμπήσω κάτι. Όχι, να μου λείπει, δεν θέλω. Δεν θέλω. Αναφερόμενο και να έχουμε αυτό, ουρά. Αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή, φίλε, σε όλα τα μαγαζιά. Καταρχάς πλέον, εκτός ότι υπάρχουν μπραντσάδικα, ναι, έτσι, υπάρχουν και μαγαζιά πλέον όλα τα τα πιο έτσι κυριλέ καφέ έχουν και να τσιμπήσει κάτι. Ναι. Ωραία. Κυριακές λοιπόν. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα, ναι. Όχι, για να κλείσω δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, συγγνώμη. Δεν με ψήνει. Τέλος πάντων. Το χάλο είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Είδα ένα πολύ ωραίο στο Instagram. Ένας πιλότος ήταν με τα ρούχα του πιλότου και είχε βάλει γυαλιά τυφλού και είχε τέτοιο. Και μπαστούνάκι. Έξυπνο, ωραίο. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι, παιδί μου, το The Point που λέμε. Υπήρχαν μαγαζιά χθες που είχαν Halloween party, ρε φίλε. Στην πόλη. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς. Δεν έχουμε την αποκριά. Δεν έχουμε την αποκριά. Ναι, άλλο η αποκριά, άλλο το Halloween, ρε φίλε. Εντάξει. Έχουμε τη δικιά μας την αποκριά, ωραία. Δέσουμε πολύ παίχτες στο NBA λίγο το βράδυ που έβλεπα. πηγαίνανε, δηλαδή ο Λεμπρόν, ας πούμε, είχε βάλει μια μάσκα. Ο Λαντίπο πήγε με Black Panther, ωραία, ναι. Καταλαβες. Εντάξει, χαβαλέ έχουν αυτά στην Αμερική. Τώρα θα μου πεις εμάς που κολλάνε. Κολλάνε, τι να κάνουμε. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις τι γίνεται στον κόσμο, οπότε κάνω και δύο σκηνικά. Και να σου πω και λίγο κάτι. Τώρα, χθες Τετάρτη, νεκρή μέρα. Ωραία, έχεις μαγαζί, κάνεις Halloween party, έρχονται κάτι πιτσιρίκια, βγήκε η μέρα. Κατάλαβες. Δηλαδή, δέστε και λίγο από πλευρά τζίρου, ναι, οκ, okay, βάζουμε λεφτά στο ταμείο μας. Βράδυ, ναι. Τώρα. Εντάξει, δεν ασχολείται κανένας. Ωραία, κάνεις λίγο Halloween party, έρχεται κανένα πιτσιρίκι, μαζεύονται κι άλλοι από εδώ από εκεί, βγήκε το μεροκάμα, το κατάλαβες. Ναι. Δέστε και λίγο έτσι. Το βλέπεις τόσο αρνητικά, μην το βλέπεις τόσο. Πώς να σου πω. Συντηρητικά, ρε παιδί, εντάξει. Okay. Και κυρίως πιτσιρίκια, ρε φίλε. Ξέρεις τι, δεν είμαι συντηρητικός. Δηλαδή τώρα υπήρχε περίπτωση εσύ χθες το βράδυ, αν δεν είχε κομπηλό, παράδειγμα. Ναι, και σε έπαιρνε κανένας φίλος και σου έλεγε εσύ, έχει Halloween party στο τάδε. Θα δεν είναι κατάλαβες. Τώρα τα πιτσιρίκια που είναι πιο μικρά, α πούμε, και είναι σε διαφάση, οκ. Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το οποίο λες, α πούμε, όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, μπορεί να έχουν τη χάρη του έτσι και τον μπράτσο είναι ωραίο, παιδί μου, εντάξει, και εμείς έχουμε πάει, οκ, εσύ έχεις πάει περισσότερο. Λοιπόν, το θέμα μου είναι ότι ξαφνικά πολλοί, όχι όλοι, για να μην είμαι απόλυτος όπως λες και εσύ, πολλοί την έχουν δει και πολλές κυρίως, έτσι. Την έχετε δει πολλοί Ευρωπαίες. Αυτό είναι, ρε φίλε, έχει να πολύ κάνει. Πολύ Αμερικανιά, αυτό, δηλαδή αυτό τώρα. Είναι, τι να κάνω. Λες δηλαδή και μένουμε στο Μανχάταν. Εντάξει. Ξεκαβαλίστε λίγο. Ναι, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη μένουμε που τόσα χρόνια μπουγάτσα και μίλκο ήσουνα. Σου λέω, ρε φίλε. Να μην ξεχνάτε από πού κατάγεστε. Εντάξει. Σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι τα social media δεν είναι για σας. Σας έχει κάψει τα κεφαλικά σας κύτταρα το Instagram. Αυτό είναι αλήθεια. Και τα δικά μας τα έχει κάψει, έτσι. Αλλά δεν όχι, σε τέτοιο βαθμό, ναι. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Απλά το ψιλοελέγχω. Ναι. Εγώ θα πάω να φάω μια βάφλα, θα την ανεβάσω. Ωραία βάφλα. Εντάξει. Ναι. Okay, μ' αρέσει. Εντάξει. Ναι. Ωραία, να το μοιραστώ. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα ξεκαβαλίστε λίγο. Σεντ Πάτρικς, ρε φίλε. Δεν ξέρω και πότε είναι. Δεν θυμάμαι και πότε είναι αυτό ο Σεντ Πάτρικς. Μάρτιο. Okay, δεν το ξέρα. Είναι... Στη Θεσσαλονίκη μένουμε. Εντάξει. Ναι. Δεν μένουμε στη Νέα Υόρκη. Στη Θεσσαλονίκη. Πάτρικς, τι κάνεις, φοράς πορτοκαλί. Πράσινα φοράς. Mm. Μάλιστα. Okay. Μία ώρα είναι ασπροβάλλητα από εδώ. Κάποτε όσο είναι τα βραστινά. Έτσι. Ναι. Έχει κυσέρες. Εντάξει, δεν μένουμε στην Αμερική. Γιατί να μην γιορτάζουμε, ξέρω εγώ. Στο σοχό που κάνουν το πανηγύρι το. Α, μπράβο. Πόσους λένε ρε, που φοράνε με τις κουδούνες, ας πούμε. Έλα τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη, μωρέ. Αυτό για καρναβάλι δεν είναι. Τέλος πάντων. Μένουμε σε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, σου λέω. Αν βάλεις καμιά κουδούνα και εκείνη την μέρα που γιορτάζεται. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει: εδώ λέει, ναι, ρε παιδιά, οι γυναίκες πάνε σε ένα συγκεκριμένο μαγάζι, λέει, επειδή έχει ωραίες κούπες. Κούπες? Κάνε να explain λίγο. Ναι. Ναι, ας το εξηγήσει. Θα σπάσω κουπές. Ναι. Για τα λόγια που πες. Καλά τώρα. Ρε, εσύ αυτά δεν μου κάνουν εντύπωση. Και τις λες, ας πούμε, όχι και εσύ, τις λες, ας πούμε, να πάμε στην ταβέρνα να φάμε. Ταβέρνα τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όλη η κουβέντα μας ξεκίνησε από την ατάκα σου ότι χάσα από ταβέρνα. Είναι πολύ μπανάλ το ταβέρνα. Αν όμως η ταβέρνα την τύσει με ένα steak. Ναι. Άμα είναι, ρε φίλε. Πολύ μπανάλ. Άμα όμως το αλλάξει το ταβέρνα και έχει το ίδιο πράγμα, το κάνει steak house. Ναι. Ωραία. Και αντί την μπριζόλα να την κάνεις έτσι να είναι μια κλασική χοιρινή μπριζόλα καλά ψημένη να είναι. Ας είναι και λίγο όμως χαρίσκια. Γιατί είναι ρε φίλε δηλαδή. Τι έπαιξε την μπάλα σου, κατάλαβε. Γιατί ρε Νίκο, να σου πω δηλαδή. Έπαιξε τον κομμενάκι. Είναι κακό, ρε φίλε, χάσα από ταβέρνα δηλαδή. Όχι ρε φίλε, δεν είναι. Τίμια και λαϊκά, ώρες, όχι, ώρες. Δεν είναι καθόλου. Δεν σου λέω για να βγάλεις γκόμενα, ρε Νίκο. Ναι. Ναι. Να, ορίστε. Έτσι παντρεύτηκα. Δηλαδή, ας πούμε, πρόσφατα που βρεθήκαμε παρέα τέλος πάντων κάπου για φαγητό σε γνωστή ταβέρνα, ας πούμε. Ωραία. Στο τραπέζι έπρεπε να υπάρχει και μία medium rare μπριζόλα Uruguay. Δεν μπορούσε να γίνει, να υπάρχει κάτι άλλο. Αλλιώς δεν τρώγαμε δηλαδή, έτσι. Όταν ρε φίλε. Ωραία.
Τι να κάνεις, δεν γίνεται, πρέπει να είναι έτσι. Τα κρέατα του Σοχού τι έχουν δηλαδή. Τι χειρότερο έχει το κρέας του Σοχού. Πιστεύω ότι είναι καταπληκτικά κρέατα. Από την Ουρουάη δηλαδή. Ναι. Ήταν συγκεκριμένη αυτή, ήταν. Ελάρε, σε παρακαλώ. Ήτανε... Δηλαδή. Τι ήταν να δεις εσύ που την έκανε και έτσι από πάνω, με τα δάχτυλα. Δεν θυμάμαι. Να την πάρεις δηλαδή που λες, ας πούμε. Εγώ δεν σου λέω για να βγάλεις πρώτο ραντεβού γυναίκα. Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω γενικά να μαζευτούμε μια παρέα, να πάμε κάπου, να πάμε σε μια ταβέρνα. Να πάρουμε το χύμα, το κρασί από τον Μπρούτζιν εκείνο τώρα. Ναι, ρε, να πιούμε αλλά ρε, από την άλλη θα σου πει και ο άλλος, θέλω να δοκιμάσω κιόλας λίγο. Αυτό δεν είναι κακό. Όχι, εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακό. Όλα τα δοκιμάζω. Στη ζωή όλα πρέπει να τα δοκιμάζει. Όχι όλα, αρκετά. Ναι, δεν σε πιάσα, σε πρόλαβα. Ναι. Αρκετά πράγματα πρέπει να τα δοκιμάζει. Αλλά όχι. Ναι. Κράτα με αποστάσεις. Να δοκιμάζει για να ξέρει, ρε φίλε. Ναι, αλλά όχι αυτό το πράγμα δεν είναι τώρα. Άποψη. Ενώ ήμασταν τόσο. Ναι, 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 ναι. Και το ψάρι. Εντάξει, 80s, 90s πηγαίναμε από εδώ και από εκεί για ψάρι και για κρέα. Και τώρα ξαφνικά γίναμε Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και τα θεωρούμε όλα αυτά μπανάλ. Εντάξει, μην τώρα ξεχνάμε μπορεί... από πού ξεκίνησε. Νίκο, στη ζωή σου δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ από πού ξεκίνησε. Ναι, έτσι είναι, φίλε. Εντάξει. Έτσι. Γιατί δεν γεννηθήκαμε στη Νέα Υόρκη, δεν γεννηθήκαμε ούτε στο Λονδίνο, ούτε στο Παρίσι. Έτσι είναι. Στη Θεσσαλονίκη γεννηθήκαμε. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό ξεκαβαλίστε λίγο ορισμένοι και ορισμένες σε αυτή την πόλη. Έξαλλος. Ξέσπασε από τη δύσκολη μέρα που είχε. Ξέσπασε από τη δύσκολη μέρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Εσύ να τη βάλω ποιο την έμαθε μπορεί. Δηλαδή, εσύ που έτρωγες πρωινά, ας πούμε, μπουγάτσα και μίλκο, ας πούμε, που λες και εσύ. Η βάφλα τι είναι. Με αγόρι, γερμανικό δεν είναι βάφλα. Εγώ όμως, ρε φίλε, δεν απαρνιέμαι την μπουγάτσα και τον μίλκο, λέω την μπανάλ. Μα ούτε εγώ την απαρνιέμαι. Δεν σου λέω για σένα, ρε συνάδελφε, σου λέω για πολύ κόσμο σε αυτή την πόλη. Θεά. Θεά, αγάπη μου. Ορίστε, πάρε την αποθέωση. Έτσι είναι. Μάλιστα. Εντάξει, Νίκο, ακούσαμε το λογίδριό σου, προσπάθησα να σου αντιπαρατεθώ. Ψύχρεμα πάντα, έτσι και με επιχειρήματα εννοείται. Λέει εδώ πέρα ο Νίκος, υπάρχει ένα μαγαζί στο κέντρο. Ναι. Που έχει κάτι κούπες από Αγγλία και έχουν τρελαθεί και πάνε όλες εκεί. Okay, ρε φίλε, τι να σου πω. Α, αυτό, αν δηλαδή το κριτήριό σου για να πας να πεις ένα καφέ είναι ναι. Ότι έχει ωραίες κούπες. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή. Okay, εμένα μου περισσεύει. Κινήστε το είδαλα. Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Η κατάσταση αυτή τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Φτάσαμε 10.30 μετά γύρω-γύρω. Έτσι. Μετά το διάλειμμα θα πάμε και στα δικά μας. Θα πάμε. Θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για ό,τι έγινε και στην Πάτρα και ό,τι έχει ποδοσφαιρικό και όχι μόνο. Στοιχηματικά δώσε λίγο μια εικόνα, ρε φίλε, τι γίνεται. Άλλος. Βλέπω το City Fulham μείνω στο 1-0. Εσύ τι έχεις ανοιχτό και βλέπεις Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα, έχω Μακάμπι Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα Μακάμπι, μάλλον, συγγνώμη. Πώς είναι. 21-19 πρώτη περίοδος είναι. Έχει ακόμα ψωμάκι. Λοιπόν. Το City Fulham μείνω στο 1-0, είναι παιχνίδι για το Link Up. Της Αγγλίας. Στη Γαλλία ημίχρονο Σολέ Σαμπλή 0-2 σε Νασιονάλ. Γκόλ στην Ελβετία για το κύπελο Ισοφαρή Σενγκάλε της Ιόν 1-1. Στο Κόπα Ντελ Ρέι 45 Σανταντέρ Μπέτις 0-1. Στην Ολλανδία έχουμε και εκεί κύπελο Φέγενορντ Ντε Χάγκ 2-1. Ντε Χάγκ που είχε νικήσει ο Άρης τα φιλικά προετοιμασία στο καλοκαίρι. Τα λέμε για αυτά. Λοιπόν, στην Αίγυπτο τελικό η Ουάντι Ντέγκλα του Τάκι Γκόνια. Έχασε με 2-4 από τη Ζάμαλεκ. Τάκι Γκόνια. Βεβαίως. Ουάντι Ντέγκλα. Ναι. Και έχει και τον. Και έναν Έλληνα παίχτη. Το Βούζα εκεί πέρα. Που τον είχε στο Τροτέλι πέρυσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά από το στοίχημα. Στο μπάσκετ. Για να φέρουμε και το μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα. Τσεσεκά Ολυμπιακό τελικό 69-65. Μπασκόνια Νταρουσάφακα 82-56. Φενέρ Μπάγερν 88-84 και τώρα το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελ Αβίβ 25-19. Αυτά, πάμε στο break Χριστοκιώση και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώση στη ρύθμιση του ήχου. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες πόσο ο Ολυμπιακός επικράτησε της Πανεχαϊκής. Όσο έγινε παιχνίδι. Όσο έγινε παιχνίδι με 2-0. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Μαρτίνς. Εντάξει, άρχισε και αρκετούς βασικούς μέσα. Το Μάνο δηλαδή και τον Άτχο. Ο Μάνος είναι βασικός δηλαδή στον Ολυμπιακό. Είναι, φίλε. Τα βάζει. Είναι βασικός ο Μάνος στον Ολυμπιακό. Ο Μάνος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν το γύρισα προχθές. Προχθές, Κυριακή, παίζαμε τον Απόλλωνα Σμύρνης και είδα επιθετικό τον Μάνο, αρχικά αναρωτήθηκα ποιος είναι ο Μεσχέ. Αυτός του Όφη. Γκούγκλαρα. Ναι. Στα ίσα, γκούγκλαρα. Και μετά θυμήθηκα ότι αυτός είναι ένας τύπος που ήταν στον Όφη πέρσι, ναι, ήταν σκορό, ήταν. Οκ. Και τον είδα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟ, καθώς σήμερα είχε αρκετά ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με το νέο γήπεδο, με τη νέα τούμπα. Εκεί στα ενδιαφέροντα, στο ρεπορτάζ, ήταν η καλή φίλη και συνάδελφος, η Ελένη Μπούντου. Ελένη, τι γίνεται?
Ελένη. Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, δεν σας ακούω. Γιατί, πολύ δυνατά. Μας ακούς από το βάθος, τι γίνεται. Από πολύ βάθος. Μήπως έχει φασαρία εκεί που είσαι. Ναι, γιατί κάπου αν, είσαι. Όχι, όχι, όχι. Είμαι έξω. Αν μπορεί λίγο ο Χρήστος να δυναμώσει για να σας ακούω καλύτερα. Μάλιστα. Δυνάμωσέ μας, Χρήστος, να μας ακούει καλά, συνάδελφος. Γεια σας, λοιπόν. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι Νίκο, σήμερα φίλε, το... δεν υπάρχει εκπομπή 10 με 12 και, και η Ελένη είναι έξω, φυσικά. Ναι. Είσαι 12 η ώρα, πού να πας να ξυπνήσεις τώρα, φίλε. Έχεις διστάξει. Έτσι είναι. Γίναμε συμπέθυνα. Ναι, γιατί μας, η μέρα μας ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς, η αλήθεια είναι. Γιατί ήμασταν από. Σε θίξαμε σε ένα μέσο. Από τι 2 το μεσημέρι, νομίζω ειρωνεύεται ο συνάδελφος. Νομίζω λίγο, ναι, Ελένη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα η μέρα, το ενδιαφέρον μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, επικεντρώθηκε γύρω από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Παλάς. Στις 3 η ώρα ήταν η προγραμματισμένη σύσκεψη ανάμεσα σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και φορείς της περιφέρειας αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί βρέθηκε ο κύριος Δυτικώστας, η Βούλα Πατουλίδου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης βεβαίως ο Γιάννης Μπουτάρης και από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος Θανάσης Κατσαρής αλλά και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Μάικς Γκαγκάτης με τον Κυριάκο Βεβαίως. Οποιαδήποτε συνάντηση που να έχει να κάνει με ΠΑΟΚ και να μην είναι εκεί. Ο Μάικς Γκαγκάτης, όπου και αν είναι αυτή η συνάντηση, πόσο μάλλον στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, νομίζω ότι είναι ο ρόλος του τέτοιος που θα πρέπει να είναι παντού και αρκετά πράγματα, αρκετές αρμοδιότητες άπτονται πάνω στο Μάικ Γκαγκάτση, πόσο μάλλον ένα τέτοιο ζήτημα τόσο σοβαρό, τόσο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει και αυτή την αρμοδιότητα, είναι αντιπρόεδρος του ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι εδώ, δεν είναι στην Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, λέγαμε για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Παλάς, γιατί ναι, μεν ψηφίστηκε η τροπολογία από την Βουλή, υπερψηφίστηκε, πέρασε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα, ένα καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του νέου γηπέδου, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ, ο σύλλογος, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να καθίσει στο τραπέζι μαζί με το Δήμο και με την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητήσουν έτσι πολλά θέματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας, το κολυμπητήριο, τα σχολεία, τι μελγενέστε τέλος πάντων με όλα αυτά, ποιο θα είναι το σχέδιο, να οριστούν ακριβείς λεπτομέρειες που αφορούν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σήμερα ήταν μια πρώτη επίσημη σύσκεψη, έτσι θα ακολουθήσουν και άλλες, γιατί όπως τουλάχιστον βγήκε μετά το τέλος της 2ωρης σύσκεψης, από την Δευτέρα θα δημιουργηθεί, θα συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από την περιφέρεια και από το Δήμο Θεσσαλονίκης, βεβαίως και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με ειδικούς, οι οποίοι θα έχουν υπό την επίβλεψή τους το νέο γήπεδο και η παρουσία τους στην ουσία θα διευκολύνει την διεκπεραίωση του έργου. Θα δούμε από Δευτέρα, από την ερχόμενη εβδομάδα, ποια θα είναι αυτά τα άτομα που θα παρτίζουν τη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία θα επιφορτιστεί την ευθύνη του έργου. Έτσι. Εντάξει. Τα βήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, λένε, γίνονται μεθοδικά, στη λογική ότι όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι να είναι ενήμεροι για τις κινήσεις, ούτως ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεκινήσουν τα έργα. Έτσι. Ακριβώς, ο καθένας από την πλευρά του να πάρει το κομμάτι, τον τομέα που του αναλογεί προκειμένου να έχει την ευθύνη της εξέλιξης του έργου και βεβαίως της επίλυσης των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν ενδεχομένως στην πορεία αυτού του έργου. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα σύνθετο κομμάτι, υπάρχουν έτσι διάφορα προβλήματα, διάφοροι σκόπελοι που πρέπει να ξεπεραστούν και γι' αυτό και όλα σε αυτήν την επιτροπή θα υπάρχουν μέλη της περιφέρειας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον ΠΑΟΚ, ΑΣΥΓΜΑ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ και βεβαίως ειδικοί αρχιτέκτονες και ούτω καθεξής που θα βρίσκονται ως μέλη σε αυτή την επιτροπή προκειμένου να συγκροτηθεί από την επόμενη εβδομάδα και να ασχοληθεί με το έργο του νέου γηπέδου της Τούμπας. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στάθηκε στο κολυμπητήριο και στο σχολείο, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα φύγουν από την περιοχή προκειμένου να δημιουργηθούν αλλού, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα βήματα, για το τι θα γίνει ακριβώς με τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ποια θα είναι τα σχέδια του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πρώτη σύσκεψη και από αυτή την πρώτη σύσκεψη κρατάμε σίγουρα τη διάθεση που έδειξε η περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έτσι ο κ. Τζικώστας έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, το οποίο θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να το κερδίσουμε. Έτσι δεν νοείται
να μιλάμε για πρωτεύουσα των Βαλκανίων, να μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και να μην έχει ένα τέτοιο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Ίδια διάθεση και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ όλων ότι την πρώτη στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλησε να σταθεί αρρωγός αυτής της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει, να φτιάξει, να χτίσει το δικό του γήπεδο. Σίγουρα κρατάμε την διάθεση, κρατάμε το ότι θα δημιουργηθεί μία επιτροπή και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συσκέψεις. Είναι πολλά τα διαδικαστικά τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν, διαδικαστικά τα οποία δεν λύνονται και επιλύνονται σε μερικές ημέρες μέσα. Έτσι νομίζω ότι είναι μια διαδικασία αρκετών μηνών προκειμένου να εκπονηθεί το ακριβές σχέδιο για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, να οριστούν με ακριβείς λεπτομέρειες όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει και θέλει να χτίσει και να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ και κατόπιν να προχωρήσουμε από τα λόγια, από τη θεωρία στις πράξεις. Έτσι. Mm-hmm. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν όλα κυλήσουν ομαλά, γιατί κρατάω και τις ατάκες των εμπλεκόμενων φορέων από την σημερινή σύσκεψη, ότι θέλουμε να το κάνουμε το γρηγορότερο δυνατόν, τότε από το ερχόμενο καλοκαίρι νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να μιλάμε για την υλοποίηση του έργου σε πρακτικό επίπεδο, έτσι, mm-hmm. να έχουμε τελειώσει με τα διαδικαστικά, να έχουν τελειώσει όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως να παρουσιαστούν αυτό το διάστημα, τα θεωρητικά, τα γραφειοκρατικά, και να περάσουμε στην πράξη. Mm-hmm. Ελένη, αφήνοντας στην άκρη λίγο τα του γηπέδου και πηγαίνοντας λίγο στα πιο αγωνιστικά, προκύπτει κάτι καινούργιο εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο? Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι έτσι καινούργιο και no news, good news, έτσι, ναι. Έτσι δεν λένε. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Οπότε μόνο το όνομα του Ζωσέ Μαουρίσιο είναι στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ. Αυτό κρατάει και ο Λουτσέσκου στην παρούσα φάση, με τελευταία αυριανή προπόνηση, πρωινή προπόνηση. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και κατόπιν το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από την Αθήνα. Όλες αυτές τις μέρες, εκείνο το οποίο αξίζει να σταθούμε και να σχολιάσουμε, είναι ο τρόπος προσέγγισης του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο. Στον ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται άψογα ότι μπορεί να πέρασε μια δύσκολη σειρά παιχνιδιών, μια δύσκολη σειρά αγώνων. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και να δείξουν μεγάλη προσοχή στα παιχνίδια που έρχονται, και πόσο μάλλον απέναντι στον Ατρόμητο, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, μια ομάδα που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στις πρώτες αγωνιστικές. Χαρακτηριστική είναι η ατάκα σήμερα στο report της προπόνησης, ότι στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται μια από τις πιο σκληρές και κομβικές έδρες, έτσι μια έδρα πολύ σημαντική εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος, και όλοι αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο και πόσο σημαντικό θα είναι το τρίποντο το οποίο θα ψάξει ο δικέφαλος στη συγκεκριμένη έδρα. Και με Έλληνα διαιτητή, Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας. Σίγουρα η επιλογή του Τζίλου σηκώνει μεγάλη συζήτηση, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες, μιλάμε για ένα ντέρμπι κορυφής καταρχάς, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, άρα εκ των πραγμάτων θα περιμέναμε να οριστεί ξένος διαιτητής, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το θέμα της διαιτησίας. Βεβαίως το ευχόμαστε και με την περίπτωση του Τζίλου, αλλά όσο να είναι συγκεκριμένη επιλογή από την πλευρά της ΚΕΤ, γύρει ερωτηματικά γιατί ορίστηκε Έλληνας διαιτητής τη στιγμή που οι ξένοι τα έχουν πάει περίφημα μέχρι στιγμής. Και από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες ζητούσαν σε αυτό το παιχνίδι να έχει ξένο διαιτητή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ζητούσε και ο ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς, και από τη στιγμή που υπάρχει όχι ως δεδομένο, υπάρχει ως έτσι ένα σημείο αναφοράς, ότι όταν δύο ομάδες ζητούν ξένο διαιτητή για την μεταξύ τους αναμέτρηση και αυτό γίνεται έγκαιρα, τότε θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους οι άνθρωποι της ΚΕΔ. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι δύο ομάδες έτσι βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και σίγουρα το αποτέλεσμα του Σαββάτου θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των πρώτων θέσεων του βαθμολογικού πίνακα, έτσι. Ναι, είναι μια επιλογή που σίγουρα δεν αρέσει η συγκεκριμένη. Θα περιμένουμε όμως να δούμε και το Σάββατο, μην προδιαθέτουμε καταστάσεις. Βέβαια, επισημαίνουμε ότι σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά, δημιουργεί ένα προβληματισμό η επιλογή του Τζίλου, η επιλογή ενός Έλληνα διαιτητή και του συγκεκριμένου για το παιχνίδι στο Περιστέρι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, σήμερα ήταν λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το γήπεδο. Γενικά
από τη στιγμή που ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που είχε να κάνει με την παραχώρηση των στρεμμάτων ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες με την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή, μένουν αρκετά ακόμα. Και όταν λέω μένουν αρκετά ακόμα, εννοώ είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία διάθεση από όλες τις πλευρές να τρέξουν ώστε να το γρηγορότερα οι διαδικασίες. Ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα. Έτσι, το ξέρετε πολύ καλά οι περισσότεροι, ότι πόσο μάλλον τα μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό έργο, ένα τόσο μεγάλο έργο μάλλον. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αλλά στον ΠΑΟΚ πραγματικά υπάρχει η διάθεση ούτως ώστε να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία και να προχωρήσει το έργο της νέας Τούμπας. Ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι που γίνεται γρήγορα, αλλά στον ΠΑΟΚ και οι αρμόδιοι φορείς, όπως είδαμε σήμερα, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια, που εμπλέκονται τέλος πάντων σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούν να το τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα, για το παιχνίδι που έρχεται το Σάββατο, μιας που ανέφερε και η Ελένη για τον Μαουρίσιο, σήμερα ο Λουτζέσκου στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο Μαουρίσιο και όρισε το σημείο της επιστροφής του περίπου στο μάτς με τον Εργοτέλη για το κύπελο. Δηλαδή σε περίπου 15 μέρες. Είπε ότι είναι αρκετά πιθανό να είναι μαζί με την ομάδα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, που ακολουθεί μετά τον Ατρόμητο και τη Βίντι, που έχει ο ΠΑΟΚ την εβδομάδα που έρχεται, και να μπει να επιστρέψει, δηλαδή να πάρει χρόνο συμμετοχής από ό,τι κατάλαβα, στο μάτς με τον Εργοτέλη σε περίπου 15 μέρες. Έτσι, δηλαδή πάνω κάτω στο σημείο το οποίο αναμενόταν να επιστρέψει. Ο Μαουρίσιο, που είναι έτσι το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να υπάρξει στον ΠΑΟΚ, με κάποιες απουσίες, με κάποιους τραυματισμούς. Έτσι. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πιο επιβαρημένοι παίχτες είναι μία κουβέντα. Okay. Όσον αφορά παίχτη που λείπει από τραυματισμούς, αυτός είναι ο Μαουρίσιο. Έτσι. Για ένα μάτς το οποίο, αν το πάρει και αυτό ο ΠΑΟΚ, αντί φτάνοντας στην ένατη αγωνιστική με 9 στα 9 και έχοντας κερδίσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη και τον Ατρόμητο, μετά έχει και πιο εύκολο πρόγραμμα και τέλος πάντων εκεί πραγματικά το κρατάει πλέον εντελώς στα χέρια του. Έτσι, με όσα γίνονται. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποια πιθανή τιμωρία. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Αν θυμάμαι καλά, κάπου, τουλάχιστον το πρωτάθλημα, κάπου Τρίτη είναι που έρχεται η κλίση, κάπου προς Παρασκευή γίνεται υπάρχει η πρώτη απόφαση και μετά την άλλη Παρασκευή υπάρχει το εφετείο. Συνήθως, κάπως έτσι γίνεται. Τώρα με το Κύπρο δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει. Είναι και αυτό που πονίκω σε ένα θέμα, το οποίο το έχω σκεφτεί. Το γεγονός ότι το παιχνίδι το διοργανώνει η Παναχαϊκή. Έτσι είναι. Έτσι. Okay. Το αναφέρω απλά γιατί έγιναν πράγματα και σήμερα. Υπήρχαν επεισόδια, υπήρχαν δακρυγόνα, υπήρχε διακοπή στο παιχνίδι, η οποία δεν είναι και μικρή χρονικά. Και το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αν θα τιμωρηθεί κάποιος από τους δύο και ποιος θα είναι αυτός. Έτσι. Και επίσης είναι αγωνιστική στην οποία ο Ολυμπιακός, που είναι προφανώς μέσα στους διεκδικητές του τίτλου, πηγαίνει σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Έτσι. Πηγαίνει να παίξει μέσα στο Χαριλάου, είναι 6 βαθμούς πίσω και πάει να παίξει μέσα στο Χαριλάου. Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι, απόγευμα, δεν κάνω λάθος. 7 η ώρα. Μάλιστα. Ναι. Okay. Που αν εσύ έχεις κερδίσει κιόλας, θα ξέρει ότι είσαι στο συν 9. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Αν ο Πάκο κερδίσει Σάββατο μεσημέρι. Αν ο Πάκο κερδίσει, θα είναι πλέον κίνητρο για τον Ολυμπιακό. Ναι, οκ. Okay. Αλλά σου λέω για χθες. Εγώ νομίζω και εσύ το είπες χθες. Το ντέρμπι της Κυριακής εξαρτάται από τον Άρη. Για μένα. Πώς θα εμφανιστεί ο Άρης. Ναι. Με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει αυτή την εικόνα το τελευταίο διάστημα και ένας Ολυμπιακός στον οποίο υπάρχει πλέον έντονη αμφισβήτηση. Και ο Μαρτίνς. Δεν έχει, σου λέω. Δεν... Ο Ολυμπιακός, παρότι δεν παίζει άσχημα, δεν παίζει κακό ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα. Και καλά δημιουργεί και καλά παίζει. Και εγώ νομίζω ότι αν έχει φέτος λίγο υπομονή. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι κακός προπονητής. Ναι. Απλά τι γίνεται. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα, εννοείται.
και πόσο μάλλον στον Ολυμπιακό που κάθε χρόνο μπορεί να αλλάξουν και 4-5 προπονητές τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχω νομίζω ότι στην πορεία, εφόσον έχει μια σωστή ποδοσφαιρική λογική, θα γίνεται καλύτερος. Του λείπει ποιότητα. Νομίζω. Του λείπει και προσωπικότητα. Είναι αυτό που σου έλεγα χθες. Δηλαδή, ενώ παίζει καλά, δεν έχει, ρε παιδί μου, και αυτό το κομμάτι, ξέρεις, των χαμένων ευκαιριών, νομίζω τους έχει μείνει λίγο στο μυαλό των περισσότερων παικτών. Ναι. Έτσι, και επίσης, δεν νομίζω ότι μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα με το Μάνο Center 4. Με όλο το σεβασμό στο παιδί. Ποιος είναι και η πιτσιρίκο, όπως το ξέρω. 23-24. Ναι. Okay. Τέκνο της Βέρειας και αυτός. Αυτό λέω ότι. Δεν ξέρω αν τον Ιανουάριο θα ενισχυθεί. Αν δει ότι μπορεί, ξέρω εγώ, αν έχει κάποιες απώλειες ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Γιατί και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα έχει απώλειες. Δεν μπορεί να το πάει 30-30. Δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το στρώσει και αυτό το κομμάτι. Απλά τώρα, αν ξέρω εγώ, χάσει την Κυριακή από τον Άρη και διώξει τον προπονητή και φέρει άλλον και όλα αυτά. Εντάξει. Okay. Νοέμβριο μήνα μπορεί να καταλάβει δηλαδή με τόσες μεταγραφές κάθε καλοκαίρι. Αν ο προπονητής είναι καλός ή όχι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ένα προπονητή δεν τον καταλαβαίνεις μόνο από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τον καταλαβαίνεις και από τον τρόπο που δουλεύεις στις προπονήσεις. Okay. Εντάξει, εμείς βέβαια δεν είμαστε μπροστά. Εμείς βλέπουμε ένα παιχνίδι και λέμε ότι αυτό είναι. Εμείς βλέπουμε ένα παιχνίδι. Ναι. Και εμείς, ας πούμε, που και ο Νίκος έχει κάνει πιο παλιά για το μπάσκετ, νομίζω δεν είναι το ίδιο. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Και εμείς, ας πούμε, η εικόνα που μπορούμε να έχουμε μέσα στις προπονήσεις είναι μιλώντας με άτομα τα πήγαινε στις προπονήσεις. Ναι, okay. Αυτό. Ναι. Συλλέγοντας πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο για το πώς δουλεύει εκάστοτε προπονητής. Εντάξει. Κοίτα, γενικότερα υπάρχει το δεδομένο αυτό που λες και εσύ, ότι ένα προπονητή πρέπει να το δώσει χρόνο. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια νέα ομάδα, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι πολύ νέα ομάδα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει και υπομονή. Ναι, κοίταξε. Πάντα και ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Και ειδικά το αποτέλεσμα ομάδες. Δεν έρχεται. Και ποια υπομονή, και τι να μου πεις. Ωραία, αμέσως η κουβέντα γίνεται, φάει τον προπονητή, φέρε άλλον. Ωραία. Αυτό μπορεί όντως στην αρχή να έχει αποτέλεσμα. Μπορεί όντως. Όταν ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, κάπως λίγο και οι παίχτες τέλος πάντων δίνουν το κάτι παραπάνω. Νομίζω οι Ισπανοί το έχουν, ότι όταν έχεις καινούργιο προπονητή κερδίζεις τα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι κάπως έτσι το κερδίζεις πάντα. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέω, μακροπρόθεσμα δεν είναι. Δεν γίνεται. Ωραία, δηλαδή, δεν μπορεί εγώ που έχω τον Ολυμπιακό τέσσερις φορές να λέω ότι παίζει μια χαρά. Αλλά του λείπουν κάποια πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με προπονητή. Δηλαδή το ότι δεν έχει μπροστά έναν τύπου Πρίγιοβιτς, να το πω έτσι, δεν φταίει ο προπονητής αυτό. Όχι. Ο προπονητής μπορεί. Ποιος το έλεγε αυτό. Ο προπονητής μπορεί να σε βάλει να φτάσει με τον καλύτερο τρόπο μπροστά. Ο Γουαρντιόλα νομίζω το έχει πει αυτό. Να σε φτάσει μπροστά στην αιστεία. Εκεί μετά είναι ο παίχτης. Δεν μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Ο Γουαρντιόλα το έχει πει. Ναι. Μετά εκεί είναι ό,τι έχεις. Αυτό ακριβώς, ό,τι πληρώνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο προπονητής θα σε κάνει να φτάσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο καλός προπονητής. Με τον καλύτερο τρόπο μπροστά στην αιστεία για να το βάλεις γκολ. Τώρα το αν θα το βάλεις, ο προπονητής δεν μπορεί να τη βάλει την μπάλα μέσα. Okay. Αυτό είναι ο παίκτης. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν όμως και προπονητές που διδάσκουν πώς να περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπρε μαζί σου. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια. Με αποκορύφωμα αυτό με τον Πάουκ του Καραϊσκάκη που πραγματικά έχουν τον ακόλουθο από το άλλο. Δηλαδή, σε αυτό που έχασε, τι να πάω να πω στο Μαρτίν, α πούμε, ότι. Φταίει εσύ που έχασε ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ο άνθρωπος, δεν φταίει, τι να κάνουμε. Δεν έμεινε η μπάλα μέσα. Okay. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν έτσι που είχε αρκετές ευκαιρίες. Στον Όφη δεν είχε, ή στον Όφη ήταν κακός. Και στον Όφη είχε ευκαιρίες. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω το Άρης Ολυμπιακός γενικότερα θα φέρει εξέλιξη, Νίκο Παπαδόπουλε. Είτε στη μια πλευρά είτε στην άλλη, είναι πολύ πιθανό. Με ό,τι αποτέλεσμα και αν υπάρχει. Νομίζω και με το Χ θα φέρει κάποια εξέλιξη. Στο Χ νομίζω ότι θα φέρει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Και αυτό στον Άρη. Okay. Η δική μου αίσθηση είναι αυτή. Ναι. Okay. Δεν λέω ότι του Άρη θα φέρει εξελίξεις. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω βέβαια κιόλας. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που αποτέλεσμα, δεν πατάνε είναι, ακόμα καλά. Θα φέρει γκρίνια και στον ένα και στον άλλο. Και τη θέλουν και οι δύο πάρα πολύ. Ναι. Okay. Όχι, λοιπόν, να τα λέμε σωστά. Να τα λέμε σωστά, ακριβώς. Λοιπόν, Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στην Στοίχημαν έχετε κάθε μέρα τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις, με πάρα πολλές επιλογές και στο live. Στοίχημα έχετε την επιλογή του cash out στο live. Έχετε 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα τεχνική υποστήριξη από τη Στοίχημαν, από την καλύτερη στοιχηματική εταιρεία στη χώρα. Επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο τι έχει γίνει στο κύπελο, τι γίνεται με τον Άρη εν όψει Ολυμπιακού. Θα δούμε λίγο τι έγινε και στην Πάτρα, γιατί και αυτό έχει τον. Έχει κάτι
παραπάνω να φέρουμε τώρα, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, να δούμε πώς βγαίνει τίποτα άλλο από πλευράς τιμωρίας. Αυτό λέω. Αν υπάρχει πιθανή τιμωρία. Και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερη ώρα εδώ. Μπαλαντέρ. Με Νίκο Πατόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη στο λιμάνι. Αρχίζουμε Μπαλαντέρ. Πάμε μέχρι και τις 12 εδώ μαζί με Νίκο Πατόπουλο. Είπαμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ που έχουν να κάνουν με το γήπεδο, με τις συζητήσεις που γίνονται με τους αρμόδιους φορείς και όλα αυτά. Θα πούμε σε λίγο και για τον Άρη, καθώς και ο Άρης έχει μπροστά του ένα παιχνίδι πολύ 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 σημαντικό, προς αυτό που έρχεται με τον Ολυμπιακό. Η ΣΥ θα το κάνει το 2-0, όχι, το Κάρι έκανε. Το έκανε τελικά το 2-0, ποιος το έβαλε το δεύτερο, στο 65, το έβαλε ένας παλίκαρος με το 55, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Πιτσιρίκος μου κάνει, Χριστοκιώση. Με 3 γράμματα νομίζω ότι είναι το επίθετό του. Αν πρόλαβα να δω καλά. Ο Ζέσους πρέπει να έχει το δοκάρι. Ναι, και αυτός είναι ο Ντίας. Okay. 2-0 λοιπόν η City τη Fulham. Παιχνίδι για το Link Up της Αγγλίας. Το οποίο και αυτό ολοκληρώνεται όσον αφορά αυτή την αγωνιστική, τέλος πάντων, μέσα στο τρίμερο. Και χθες είχε Tottenham και Arsenal. Σήμερα η City. Είχε και κάτι άλλο έβλεπα, τι άλλο είχε. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν τα άλλα τα παιχνίδια. Σήμερα είπαμε για ό,τι έγινε στην Πάτρα. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι όσον αφορά, ξέρω εγώ, τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και το φετινό δεδικασμένο που έχει να κάνει με την ΑΕΚ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και θα δούμε αν θα φέρει κάτι άλλο αυτό όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε με 0-2 στην έδρα της Παναχαϊκής. Γενικά το κύπελο είναι η αλήθεια, ειδικά οι πρώτες αγωνιστικές, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι έγινε? Έχουν συνήθως αρκετά γκολ, πολύ over. Πολύ πράγμα, ναι, αρκετό. Αρκετούς παίχτες οι οποίοι, ξέρεις, σκοράρουν, ρε παιδί μου, πολλά γκολ, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα στο παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα, ο Γιάννης ο Λουκίνας σκόραρε 4 φορές. 5-0 έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα την ιστορική θύελα Καμαρίων. Και όπως έβλεπα πριν, έτσι που έπαιζε κάπου το παιχνίδι, έχει και ντέρμπι στο πρωτάθλημα θύελα Καμαρίων με το Πανθηραϊκό. Πανθηραϊκός, φίλε, θύελα Καμαρίων. Ήταν προπονητής ο Ανδρέας Κέντζος εκεί στο Πανθηραϊκό. Τι λέει, φίλε. Ο οποίος τώρα πήγε στην Ομόνοια με τον Γιάννη Αναστασίου. Ναι. Ζωάρ. Ποιο Αναστασίου? Το Γιάννη. Τι αυτό που είσαι στην πρώτη γυμνασίου. Καλό. Και άμα θες το προχαράς παρακάτω και φωνάζεις και στη Δευτέρα και στη Τρίτη. Λοιπόν, 5-0 νίκησε ο ΠΑΣ Γιάννενα με 4 γκολ του Λουκίνα. Προηγούμενος παίκτης, ρε φίλε, που είχε σκοράρει 4 γκολ σε κύπελο. Ποιος? Ωραία. Είναι ο τεράστιος, αυτή τεράστια μορφή που λέγεται Παύλος Λεπτοκαρίδης. Δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος. Ψηλό σεντερφόρ ΒΓ Εθνικής πολλά χρόνια. Ναι. Ωραία. Σε παιχνίδι του ιστορικού Παονέ. Παονέ Πανεγιάλιος. Της περιοχής μου δηλαδή. 4-2. Ναι, βέβαια. 23 Αυγούστου 2009. Α, πρόσφατα κιόλας. Ναι, ναι. Παύλο Λεπτοκαρίδης, φίλε. Μπόμπερ της ΓΑΜΑ Εθνικής για 90 χρόνια. Το 9. 10, 11, κάπου εκεί. Ναι. Και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε παίξει. Ναι, ναι. 1-90, ψηλό σεντερφόρ. Δεν το θυμάμαι. Εγώ τότε έκανα ρεπορτάζ Παονέ κιόλας. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να θυμάσαι Παύλο Λεπτοκαρίδη. Μπορεί. Μπορεί να είσαι Καλαμαριά τότε. Καλά σου λέω, φίλε. Παονέ. Με πάω... Γιάννη Μιχαλίτσο εκεί. Ναι, βέβαια. Το κάνει και δήλωση. Πυροσβέστη του Παονέ. Λοιπόν, 5-0 ο ΠΑΣ για να ανοίξει τη θύελα Καμαρίων. Ναι. Η Ξάνθη ανοίξει μέσα στην Κέρκυρα 0-1. Είπαμε για τον Ολυμπιακό 0-2. Τα γκολ τα έβαλαν ο Ναουέλ. Ναουέλ. Τον Ολυμπιακό. Η Ναουέλ. Όχι, Ναουέλ. Ναουέλ. Και ο Τωροσίδης με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο, στο 70 Ναουέλ το δεύτερο γκολ. Είπαμε για τον ΠΑΣ Γιάννα 5-0. Την ιστορική θύελα Καμαρίων με 4 γκολ του Γιάννη Λουκίνα. Το Λουκί Λουκ. Βλέπεις τι γίνεται. Το Λουκί Λουκ. Τέσσερα Λουκίνας. Κάτι χατρικά λέγε χθες. Έξι ο Ατρόμητος. Έξι ο Ατρόμητος, φίλε. Τι γίνεται. Τρία γκολ ο Αραβίδης, όφη νίκη Βόλου 3-0. Ναι, ναι, αυτό είναι. Γενικότερα παίζει πολύ. Μιλάμε για τρέλα. Ότι παίζουν πολύ over και πολύ γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στις πρώτες αγωνιστικές του κυπέλλου και πέρσι γίνονταν κάτι τέτοια. Ο Αραβίδης, ρε φίλε. Μάλιστα, λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του Άρης Ολυμπιακός, φίλε Νίκο Παπαδόπουλε. Η προετοιμασία του Άρη πώς εξελίσσεται? Η προετοιμασία του Άρη ξεκίνησε σήμερα. Ψηλό ναι. Χαλάρα βέβαια, γιατί είχαμε και μάτς χθες. Ναι, να το και ο Ζόφινγκ, η Βόλ 3-0, Αραβίδης.
Εντάξει, είναι για τον Άρη ένα ντέρμπι. Αυτά θα πω κλισέ, προετοιμαστείτε. Αλλά είναι όντως πραγματικό. Για τον Άρη είναι must win το match. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει. Έλα, μονόδρομος η νίκη. Εντάξει, δεν, αυτό το απέφυγα. Δεν θα ήθελα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα. Αν έρθει η νίκη, θα αποτελέσει την αρχή της εξόδου του Άρη από την αγωνιστική κρίση στην οποία έχει περιέλθει. Λοιπόν, καλά, Χριστοκιώση, καλά τα λες. Εμένα μ' άρεσε, το βρήκα εφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Έτσι, εμένα μ' άρεσε. Φίλε, συγγνώμη λίγο, τώρα έχω να καταγγείλω λίγο κάτι. Ναι. Εντάξει, με αφορμή αυτό που έβαλες τώρα, Χριστοκιώση. Ναι. Ωραία. Έχω να δηλώσω, δηλαδή, πραγματικά είναι ώρες-ώρες που σηκώνω τα χέρια ψηλά, ρε παιδιά. Εντάξει, λοιπόν. Κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο νομίζω έρχεται το συγκεκριμένο σεφερλί στην πόλη. Δύο φορές δεν έρχεται. Λοιπόν, το τελευταίο 1,5 χρόνο εκεί που μένω, έτσι, όταν έχει σεφερλί, ρε εσείς δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ειλικρινά, δεν μπορώ να βρω εξήγηση. Δεν μπορώ να βρω εξήγηση. Έρχεται ένα μήνα, νομίζω ήρθε 4 Οκτωβρίου, φεύγει 4 Νοεμβρίου. Μπορεί να το κρατήσει και λίγο παραπάνω τώρα. Λοιπόν, και τις μέρες που έχει παράσταση, γύρω από ένα θέατρο εκεί υψηλοανατολικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται με το σεφερλί. 1,5 χρόνο εκεί, δύο φορές γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, έχουν έρθει παραστασάρες. Ξέρω εγώ που είναι και ο Μάριος να πει τώρα ποιοι έρχονται εκεί πέρα, λοιπόν. Και είχε δύο φορές αυτό το πανηγύρι. Με το σεφερλί και με τη Δέσποινα Βανδύ. Μάμα μία, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να πω. Τέτοιο πανηγύρι ακόμα και στο θέατρο δεν υπάρχει. Και το θέατρο είναι τεράστιο. Και στη γύρω περιοχή κάθε φορά που έχει παράσταση γίνεται πανηγύρι. Πούλμαν έρχονται. Δεν μπορούν να παρκάρουν, ταξί πάνε, έρχονται. Φοβερό πράγμα. Ο Μάρκος Σεφερλής. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Το λέω έτσι αυτό το με αφορμή. Κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε. Πού είχα μείνει. Στο ότι. Ναι. Στο ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο για τον Άρη η νίκη είναι επιβλημένη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν έρθει η νίκη θα αποτελέσει, μπορεί να αποτελέσει και την αρχή τη εξόδου του Άρη από την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται. Γιατί ο Άρης βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση και είναι η πρώτη αγωνιστική κρίση που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα. Την φετινή σεζόν με έναν προπονητή που μπορεί χθες να δήλωσε ότι δεν αισθάνεται πίεση. Αλλά και να αισθανόταν δεν θα έλεγε. Δεν θα το έλεγε. Αλλά και το είχε τον Ερέρα, όντως το πιστεύω ότι μπορεί να μην αισθάνεται τώρα. Εντάξει. Okay. Αλλά υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή για τον ίδιο. Υπάρχει και μια αμφισβήτηση για τον ίδιο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά θα αλλάξει κάτι ο Ερέρα σε αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για δεκάδα. Από αύριο νομίζω θα είναι καλύτερα. Mm-hmm. Να το κάνουμε αυτό. Αλλά αν δούμε έναν Άρη με την ίδια φιλοσοφία και την ίδια προσέγγιση των τελευταίων αγώνων και στο μάτς Κυριακής, τότε μάλλον ο Ερέρα δεν θα έχει καταλάβει ακόμα κάτι. Mm-hmm. Και δεν θα έχει υλοποιήσει και αυτό το οποίο, για το οποίο δεσμεύτηκε στον Καρυπίδη, ότι ξέρω ότι φταίει και θα το αλλάξω. Εντάξει. Okay. Αν. Γι' αυτό σου λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον και λέω ότι εξαρτάται από τον Άρη το μάτς. Αν ο Ερέρα αλλάξει λίγο τη σκέψη του, αρχίζει να προσαρμόζεται περισσότερο σε κάποια δεδομένα, γίνει πιο διαλλακτικός, πιο ευέλικτος να το πω, και διαχειρίζεται και αναλόγως τα παιχνίδια στην εξέλιξή του, νομίζω ότι ο Άρης θα έχει τον πρώτο λόγο στο μάτς της Κυριακής. Αν όχι, δεν σου λέω ότι πάλι μπορεί να μην κερδίσει, αλλά έστω και αν ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Δεν πρέπει να υποτιμήσει το γεγονός ότι είναι μια ποιοτική ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ειδικά μεσοπιθετικά. Και ο Άρης όσες φορές φέτος ανοίχτηκε κόντρα σε ποιοτικές ομάδες, το πλήρωσε. Και υπάρχουν και τα παραδείγματα, έτσι. Το έκανε με τον ΠΑΟΚ, το πλήρωσε. Το έκανε με την ΑΕΚ, το πλήρωσε. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Και δεν είναι σίγουρα αυτό το παιχνίδι Ολυμπιακό ίδιο με άλλα. Άσχετα που είσαι στην έδρα σου. Έλα, Χριστόγιωση. Ομίλησα. Και ελάλησα, λοιπόν. Εντάξει, γιατί ο Ερέρα αυτή τη στιγμή απολαμβάνει μια στήριξη της διοίκησης, αν όμως δεν φαίνεται αποτελέσματα, η στήριξη αυτή θα αρχίσει να μειώνεται. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η φιλοσοφία του ακριβώς, πώς θα προσεγγίσει αυτό το μάτς, ποιες επιλογές θα πραγματοποιήσει για την ενδεκάδα. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί χθες κάποιοι παίχτες έδειξαν ότι αξίζουν μιας ευκαιρίας. Για τον Μαρτίνες που έχει γίνει και αρκετή κουβέντα από χθες, εντάξει, ήταν νομίζω ο πιο δραστήριος παίκτης του Άρη. Εγώ από χθες είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου. Δεν είπα ότι ο Μαρτίνες ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ήταν ο πιο δραστήριος, ήταν ο πιο ωρεξάτος. Ήταν αυτός που απείλησε περισσότερο, ξεχώρισε με την παρουσία του μέσα στο γήπεδο.
Για μένα όμως, ο Μαρτίνες δύσκολα μπορεί να βρει θέση στην 11 αυτή τη στιγμή. Ο Μαρτίνες, ρε φίλε, 10 δεν είναι. 10 είναι. Ένας τρόπος υπάρχει. Και πρόσεξε, ο Μαρτίνες δεν μπορεί να παίξει στα άκρα. Με τον Γκάμα και τον Ματέο. Άρα, ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιήσει τον Μαρτίνες είναι ή να βγάλει τον Τιγκινί και να παίξει ο Μαρτίνες πίσω από τον Γιουνές, ή να βγάλει τον Γιουνές και να πάει ο Τιγκινί στην κορυφή και να παίξει ο Μαρτίνες από πίσω του. Μα που να φας τη γλώσσα σου! Ναι, λοιπόν. Μόνο έτσι μπορεί να παίξει. Ή αν παίξει ο Ερέρα 4-3-3 και τον χρησιμοποιήσει ως εσωτερικό μέσο μαζί με τον Ματίγια. Και έχει το Σιώπη πίσω, ας πούμε, ή μαζί με τον Μπάσα. Επίσης είναι άλλο να παίζει με τον Αίδη το Σπάτων. Και άλλο να παίζει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του, όπως παίζει το ρόλο του και για τον Διαμαντόπουλο. Ο οποίος ήταν επαγγελματίας μέχρι στιγμής και παραμένει επαγγελματίας. Περίμενε την ευκαιρία του, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ανταποκρίθηκε. Αλλά χωρίς να θέλω να τον μειώσω, έτσι, είχε απέναντί του στα στόπερ το Μάγκα και τον Αντρέα Ηρακλή. Συμφωνούμε. Ναι, με τον Ολυμπιακό δεν θα είναι αυτή. Με τον Ολυμπιακό θα είναι ο Σισε και ο Βούκοβιτς. Είναι ο Βούκοβιτς, μετά από εκείνον τον γκολ έχει. Ναι, με τον Απόλλωνας Μέρες τον είχε βασικό. Α, εντάξει. Okay. Λοιπόν, έχει διαφορά. Γι' αυτό τα ξέρει όλα αυτά βέβαια ο Ερέρ και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του. Σίγουρα ο Διαμαντόπουλος αξίζει μια ευκαιρία. Νομίζω να συμπεριληφθεί και μια φορά σε αποστολή για παιχνίδι πρωταθλήματος. Αλλά το χθεσινό ματς για μένα, λόγω του αντιπάλου και λόγω του ότι είδαμε 10 νέα πρόσωπα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και πάρα πολύ και να πούμε τόσα πολλά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα για αυτό το παιχνίδι, δηλαδή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Υπάρχει. Για τα εισιτήρια. Ναι, όπως ας πούμε είχε πριν δύο εβδομάδες για το Άρης ΠΑΟΚ. Πιο χαλαρά τα πράγματα μετά από δύο ήττες. Ε? Κοίτα. Επειδή ψάχτηκα σήμερα. Δεν έχει την κινητικότητα που είχε ας πούμε, πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ ή ακόμα πριν το μάτς με τον Λεβαδιακό, εγώ θα σου πω, που ήταν τότε στην αρχή με τον ενθουσιασμό. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό σε ένα σημείο, λόγω της ήττας από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ την περασμένη Κυριακή. Εντάξει, είναι κάπως λίγο παγωμένος ο κόσμος μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν τον έψησε πολύ και η εικόνα της ομάδας χθες. Τώρα χθες φίλε και αυτό με τον ΑΕΠ το σπάτον παιχνίδι. Ήταν, έβγαλε μια υποχρέωση και τελείωσε. Okay. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει κινητικότητα πάντα όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις την τελευταία στιγμή. Θα έχει κόσμο. Ναι. Δηλαδή πάνω από 15.000 θα έχει σίγουρα. Εντάξει, είναι και ένα εμπορικό παιχνίδι. Νομίζω ότι θα έχει. Απλά θα είναι αυτή τη τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Okay. Και τον Μπαργκάνδιο. Δεν έχει την. Ρε σου λέω τώρα έχει. Έχει αναθέσει κόσμο αυτό το. Το κύπελο, φίλε, στο κύπελο. Ε, το γέννη. Τώρα δεν μπορώ να πω και την. Τέτοια, το ρήμα. Ποιο. Τι το είπα, παίρνονται και πεθαμένοι. Οπα. Τι δεν το είπα, ωραία. Παίρνονται. Ωραία, το είπα. Μπορεί να είναι και παίρνονται. Δεν ξέρω. Ανάγουγε! Σωστό. Ωραία. Αλλά γενικά πολύ γκολ, ρε φίλε. Δύο Μπαρκάδιο γκολ, ο Λουκίνα άλλα τέσσερα. Ο Αραβίδη που είπε και εσύ άλλα τρία. Δηλαδή. Τι να πω. Πατρόμητο 6. Τι γίνεται στο κύπελο, ρε Παπαδόπουλε. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. Κατηραμένη κοινωνία. Βέβαια, βέβαια. Ποια, πώς λέγονταν η ταινία εκείνη, ρε Χριστό. Με το Βουτσά. Πώς, που κατέβηκε από το κοριδάκι της. Όχι, δεν ήταν. Πέσας. Όχι. Πώς, ο Δασκαλάκος ήταν που βρήκε τον πατέρα του που είχε φύγει στην Αμερική. Το άλλο που κατέβηκε για να βρει τον αδελφό του που σπούδαζε και ντεμέξ σπούδαζε στην Αθήνα. Δεν ήταν εκείνο. Ρε. Που κατέβηκε ο Βουτσάς και για να βρει τον αδελφό του και γνώρισε τη Σαπουτζάκη. Και η Σαπουτζάκη ήθελε να τη κάνει δίσκο ο Βουτσάς. Και πήγανε στον παραγωγό και λέει: κατηραμένη κοινωνία, λέει δικό μου, λέει 80.000 δίσκοι. Αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος. Φίλες μου, καλές. Καλή μου φίλη. Όπως θα είπε, στην ήθελα μια άλλη ατάκα για τον αθάνατο ελληνικό που έλεγε η Φλόρα στους δύο ξένους, αλλά δεν μπορώ να την πω. Έλα, γιατί πες την. Δεν ήταν μια εκεί πέρα που την έφευγε στο Κωνσταντίνο και έλεγε ζήτω ο αθάνατος ελληνικός καρά Θανός. Η Μάρα. Ναι. Η Μάρα, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ρε φίλε με το Μέγκα, τι γίνεται. Στις δύο συνδρομητικές παίζει. Παίζει κανονικά, ναι. Στη δική μου δεν παίζει. Οπα.
Γιατί? Ναι, δεν παίζει, δεν ξέρω γιατί. Σκάνδαλ. Έχει μόνο τα αθλητικά και τα υπόλοιπα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Και δεν παίζει. Πάρε τότε το τηλέφωνο τη συνδρομητική σου και πες. Θέλω Μέγκα. Θέλω Μέγκα. Γιατί παίζει Μέγκα. Θα ήθελε 5 ευρώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θέλω Μέγκα. Okay. Αλλάζω γνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Okay. Γιατί βλέπω ότι στι δύο συνδρομητικέ παίζει. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα κανάλι στο YouTube που έχει live streaming το πρόγραμμά του. Ναι, και κάπου είδα ότι. Αλλά του ρίξανε μαύρο. Από ένα σημείο και μετά θα υπάρχει και ένα. Ναι. Ένα κανάλι στο YouTube τέλο πάντων που θα παίζει το πρόγραμμα. Ξέρω εγώ ότι είναι. Εντάξει. Το Μέγκα. Μάλιστα. Οπότε αυτά, Νίκο Παπαδόπουλο, με τον Άρη, έτσι. Ναι. Θα ξενυχτήσουμε να δούμε τελικό Κούπα Λιμπερταδόρε σήμερα. Κούπα Λιμπερταδόρε. Εντάξει, προσπαθώ να δω τι ώρα είναι και δεν μπορώ να βρω πουθενά, ρε φίλε. Για να άνοιξε λίγο εκεί πέρα που έχει. Τι θες να δει. Το στοίχημα, δες λίγο τι ώρα είναι. Ποιο. Ο τελικό. Γιατί σήμερα στι 2 έχει Γιάννη με Celtics. Ο μοναδικό αίτητο είναι ο Γιάννη στο NBA. Αίτητο Πάτων. Περίμενε. Τσεχίε μου βγάζει. Τι τελικά. Ναι, γιατί είναι ανάμεσα στις δύο μέρες και άλλοι το έχουν Πέμπτη, άλλοι το έχουν Παρασκευή και δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ πέρα. Αποδόσεις όλα τα match live. Όχι. Όχι τελικά. Τι θέλουμε, βόρεια και τελικά με. Όχι. Τι κονκάκα. Πού είναι ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι είναι, παιδιά. Τι ώρα είναι μας αποσχολεί. Απαράδεκτη. Αποδόσεις. Νομίζω και εδώ πέρα. Λοιπόν. Βρες τώρα, Νίκο. Είναι εδώ πέρα. South America, κόπο του Αμερικάνα. Εδώ πέρα μου έχει. Κόπο του Αμερικάνα, μάλλον, όχι τέτοιο. Πώ είναι αύριο. Defensa e Justicia είναι μια ομάδα και Junior Baranaense είναι η άλλη. Παρανά. Ναι. Και Banana, Κογκό. Έχω ένα ωραίο αφιέρωμα του συναδέλφου του Γιώργου Καραμάνου στον Καζέτα για το τελικό. Του Λιμπερταδόρε που είναι κιόλα Μπόκα. Εδώ λέει Νότια Αμερική, κόπα Λιμπερταδόρε. Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι έλειξη, ρε φίλε. Πώ του δίνει σήμερα και μα έχει. Γιατί σήμερα το τέτοιο. Μα έχει παραπλανήσει. Μα κι αλλού το είδα. Κι αλλού το είδα ότι. Ότι γίνεται σήμερα. Δηλαδή βλέπω αφιερώματα για τέτοια. Κατάλαβε, γι' αυτό έχω κινητοποιηθεί. Καλά, κοίταξε το 2 η ώρα θα το παλέψουμε έτσι κι αλλιώ σήμερα. Το Celtics Bucks που θα έχει Γιάννη. Το μοναδικό, γιατί το διάβαζα και ένα αφιέρωμα για το αν μπορεί να φτάσει στου τελικού φέτο. Ο Αντετοκούμπο. Χθες κάναμε την προσπάθειά μας εκεί πέρα και λίγο Λεμπρόν είδαμε με Ντόντσιτς. Στον καταλάβεις, φίλε, ο Ντόντσιτς ανέβασε φωτογραφία υπογεγραμμένη φανέλα του Λεμπρόν που του την έδωσε μετά το τέλος του αγώνα. Ωραία είναι αυτά, ε. Ωραία είναι. Γίνονται και εδώ, ε. Δύσκολο. Τέλος πάντων. Πήγε και λίγο Golden State χθες με τους Pelicans που ήταν όντως ωραίο παιχνίδι. Είχε πήγε περίπου και το περιμέναμε, κάτι 130-125 αναμενόμενο. Απλά εκείνο χθες ήταν για πρωινό, δηλαδή ήταν 4.30 τώρα. Θα πρέπει να παλέψουμε μέχρι τις 2 για να δούμε λίγο Γιάννη ξανά. Το Γιάννη τον έχω δει λίγο στην αρχή με τους Φιλαδέλφια και με τις Sixers. Που πολλοί τον περιμένουν φέτος ότι μπορεί να είναι ακόμα και MVP το παλικάρι μας αυτό. Τον οποίο θα τον δούμε όπως όλα δείχνουν και το Σεπτέμβριο με τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Δεν ξέρω αν θα είναι. Λες να τον δούμε. Ναι, φίλοι, με τον μπάσκετ θα τον δούμε. Εκτός πια, ρε φίλε, γιατί να σου πω αν η ΕΟΚ. Ξέρω εγώ, βγάλει καμιά ανακοίνωση που να λέει ότι. Μην πω καμιά χοντράδα τώρα. Βέβαια με την ΕΟΚ δεν μπορεί να αποκλείσει ποτέ αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, όλα δείχνουν, άντε να το πω έτσι, ότι θα το δούμε ξανά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Στη Κίνα. Το Σεπτέμβρη του 19. Γενικά πάντως, όσοι μπορείτε να τον βλέπετε, βλέπετε τον παιδιά, ο άνθρωπος παίρνει 16 rebound το παιχνίδι. Μέχρι στιγμή σε 7 παιχνίδια. Τόσο από τους 27-28 πόντους που βάζει. 16 rebound. Ναι, ναι. Ούτε πεντάρι να ήταν. Ναι, ναι. 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 Και assist βγάζει. Τα πάντα κάνει. Απλά πλέον επειδή φέτος έχει προπονητή κανονικό η ομάδα του, τον Budenholzer, ο προπονητής ο κανονικός έχει βάλει τους πάντες να σωστάρουν τρίποντα, ούτως ώστε να είναι το γήπεδο ανοιχτό για να παίζει ο Γιάννης. Ακόμα και τους ψηλούς τους έχει μάθει. Όχι, τους έχει μάθει, τους έχει βάλει να είναι πιο ανοιχτά και να σωστάρουν τρίποντα, να απειλούν από εκεί, ούτως ώστε ο Γιάννης να έχει περισσότερο χώρο για να παίζει. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημα έχετε τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα. Είτε με ποδόσφαιρο, είτε με μπάσκετ, είτε τένις, είτε φόρμουλα 1. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει στοίχημα.gr. 24/24 live στοίχημα. Έχετε την επιλογή του cash out. Όλα αυτά μέσα από τη στοίχημα.gr. Το City Fulham ουσιαστικά έχει καθαρίσει με το δεύτερο γκολ που έβαλε City με τον Diaz. Είναι στο 2-0 στο 84. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται το Μακάμ Μπαρσελόνα που το βλέπαμε. Ξέφυγε η Μπαρσελόνα. Ωραία, ξέφυγε πολύ. Πώς στην περίοδο. Πήγε 19 η Μπαρσελόνα, παρότι από τότε μέχρι δύο ομάδες ήταν μαζί. Ήταν στο 3-4 μπροστά η Μακάμπη. Η Μπαρσελόνα έχει ξεφύγει
Είχε δύο πολύ ωραία παιχνίδια το απόγευμα η Ευρωλίγκα. Το απογευματόβραδο και του Ολυμπιακού ήταν ωραίο μάτς. Και του Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο! Λοιπόν, φτάσαμε 10.30, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Εδώ Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107. Και στο Μπαρτσελόνα, Μακάμπι να πούμε. Ντύθηκαν και εκεί Halloween. Ατ, ξεκινήσαμε. Εντάξει, ρε φιλέ, δεν μπορώ να καταλάβω το κακό που είναι. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Δεν ξέρω, τώρα που είδα Ισπανία, θυμήθηκα το Casa de Papel. Ναι. Έχω φτάσει 7ο επεισόδιο. Μπράβο, ρε φιλέ. Ναι, ωραία. Έχω φτάσει 7ο επεισόδιο. Εγώ είμαι παρατημένο στο 10ο. Αύριο βγαίνει House of Cards. Ναι, αλλά λείπει ο άλλο γενικό τώρα. Δεν είναι. Καταρχά, γιατί αυτή τη στιγμή σποϊλάρει κάποιον ο οποίο μπορεί να μην έχει δει τη σειρά ή να βλέπει το πρώτο κύκλο. Είπα ότι λείπει ο άλλο. Ναι. Ποιος μπορεί, μπορεί να είναι. Τι να κάνω, αφού τον βγάλατε ρε φίλε ότι την έχει πέσει σε όλες και όλους. Ωραία. Τι να κάνουμε, έμεινε η Κλέρ. Το φάγατε. Εντάξει, δεν θυμάμαι καν τι έχει γίνει στο προηγούμενο. Ναι. Πριν πόσα χρόνια είχε βγει τελευταίο, δύο, περίπου. Τελευταίος κύκλος ναι. Που παίχτηκε. Πρέπει να πριν ένα χρόνο, ενάμιση, κάπου τόσο. Κάτσι, ήταν όχι. Έσκασε το σκηνικό, όπως καταλαβαίνεις. Πριν ενάμιση χρόνο, πριν φύγω στρατό, το θυμάμαι. Ναι. Μάιο του 17. Ναι. Πρέπει να κάνω ένα catch-up αύριο, αν είναι να στηθώ το βράδυ. Να σου πω εγώ τι έγινε, που τα θυμάμαι. Να σου πω, το βρεις μόνος. Λοιπόν. Το σκηνικό με τις εκλογές δεν είναι που τις έχει ναι, φτιάξει. Ναι, εκεί πέρα λίγο. Που τις χάνει, αλλά ουσιαστικά... Και πάνε να κάνουν πόλεμο μετά αυτοί. Ναι. Και πάνε να κάνουν πόλεμο και τελειώνει. Παρετείται όμως, έτσι. Μετά παρετείται, κάτι ναι. Έγινε και μετά έμεινε αυτή. Και είναι now it's my turn. Ναι. Αύριο βγαίνουν όλα. Ναι, αύριο είναι μια πολύ καλή Παρασκευή και όλο και καλό καιρό θα βγουν όλοι έξω. Είναι ιδανική ευκαιρία αύριο. Να κάτσουμε εμείς μέσα για να δούμε. Ιδανική ευκαιρία. Ναι. Έχουμε μπει ακόμα Νοέμβριο. Μετά το Γιάννη Γιάννα εδώ πέρα που θα είμαστε αύριο μαζί. Κατευθείαν μετά. Πόδια ραγμένο. Ο Κόλκας που είναι. Αύριο θα είμαι εγώ με τον. Θα πάει Αθήνα από τέτοιο. Ναι. Ωραία. Δηλαδή περίμενε. Εμείς πάμε αυθημερών. Είμαστε χαζοί. Και άλλο πάει μια μέρα. Τι? 4 ώρα το ματσάβιο. Δεν μπορεί να πάει νωρί 10 ώρα. Τι να κάνει, εξυπνήσει 7 ώρα το πρωί να πάει, δεν πειράζει. Δύσκολα, ναι, είναι δύσκολα. Ναι. Ναι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, λέμε, ξημερώνει σε λίγο 2 Νοεμβρίου. Ο Σουίτ φοράει κοντομάνικο, ανοίξαμε το κλιματιστικό μέσα στο στούντιο. Έτσι, εγώ με μια ζακέτα χαλάρη και μια κοντομάνικο. Απλά κάνει, ρε. Δηλαδή, σου είπα χθε το μεσημέρι. Μην το πείτε ούτε του παπά. Χθε το μεσημέρι ζεσθενόμουν. Σήμερα έφυγα το απόγευμα από το σπίτι. Εντάξει, 4.30-5 παρά. Και βγήκα έτσι, έχω και ένα μπλουζάκι μέσα. Μακριμάνικο, μήπως και χρειαστεί, και ένα μπουφανάκι από πάνω. Εντάξει. Δεν στο πούμε γεμάτο το ποτήρι, φίλε. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε αέριο. Πολύ βασικό. Δεν χρειάζεται να κάψουμε πετρέλαιο. Ακριβώς. Έτσι. Είναι ωραία. Πάρα πολύ βασικό. Ναι. Τώρα, κάτι άλλοι που εμφανίζονται και θέλουν τζάκια και κούπες, καλή ώρα που έλεγε ο δικό σου πριν. Ωραία και όλα αυτά. Εντάξει. Θα ζήσουμε και χωρίς αυτά, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Τζάκι δεν είναι άναψα. Ναι. Θα ανάψω κάποια στιγμή. Okay. Μ' αρέσει, με ψήνει. Αν μέναμε σε κανένα χωριό πάνω ψηλά. Ωραία. Θα ήταν ωραία. Ωραία είναι. Επειδή δεν μένουμε όμως. Ναι. Εντάξει. Και μένουμε στην παραλία. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και επειδή το χειμώνα τα έξοδα πολλαπλασιάζονται. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Με αυτές τις καταστάσεις. Έτσι. Γενικά έχω να δηλώσω ότι μετά από εκείνο το χειμώνα το περσινό, όχι αυτόν πέρασε τώρα, που είχε κάνει τα μείον 15 και είχε ανεριμάξει τα πάντα. Και το καλοκαίρι μετά το επόμενο. Δηλαδή μιλάω για το 17. Μιλάω για το καλοκαίρι χειμώνα 17 που ήταν πολύ ζόρικα. Και ο περσινός χειμώνας. Και το φετινό καλοκαίρι ήταν, φίλε, ηπιότατα. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Ήταν ηπιότατα. Και ο φετινός χειμώνας μέχρι στιγμής νομίζω ότι κλάει εξαιρετικά. Βέβαια, κάποια στιγμή θα τη... Κοίτα, θα τη φάμε, σαν ναι. Μήνα είσαι χειμώνα τώρα. Νοέμβριος είναι χειμώνας, okay. Έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι χειμώνας στην Ελλάδα, ρε φίλε, δεν είμαστε στη Γερμανία. Όχι, εγώ θυμάμαι, Ερνίκο, άλλες φορές από το Σεπτέμβρη που ήμασταν μετά από αυτά. Συμφωνώ. Να ξέρετε ότι τώρα εντάξει, κοντομάνικα, ζακετούλες χαλαράνε. Οκ. Αλλά έρχεται η ώρα που θα τη φάμε και θα τη φάμε άσχημα. Γιατί πάντα όταν πάει καλά. Όχι, τσακ. Μην τη φάμε τώρα, εντάξει. Μην τη φάμε τώρα. Να σου πω κάτι. Ας 200 το 250. Ας κάνει κρύο. Πονάνε. Ας κάνει λίγο κρύο, ας κάνει τα λοιπά. Μόνο μην κάνει εκείνο το χιόνι που είχαμε το Γενάρη 17. Ναι, εκείνο ήταν πίκρα μεγάλη. Σταμάτα, βρε χρυσό μου και εσύ με αυτό το τάκα-τάκα. Εκείνο ήταν μεγάλη πίκρα. Εκείνο ήταν δύσκολο. Ναι. Αν αποκλειστούμε και να μην έρθουμε βέβαια στη δουλειά, εντάξει, κάτι γίνεται. Όχι, γενικά το χιόνι είναι ωραία να είσαι σε μέρη, σε κάνα βουνό. Που δεν αγχώνεσαι τα πασκά. Άνα, μπράβο, γιατί εκεί το θέλεις, ρε φίλε. Λες ωραία να χιονίσει. Θα σέψει με ένα τέτοιο σκηνικό πάνω στο βουνό, ναι. Με χιόνι, μέσα στο δάσος, τίποτα άλλο γύρω. Κοίταξε, πέρσι. 20 λεπτά μακριά, ναι. Από πολυκοσμία και απλά λοιπόν, εσύ το βουνό. Να σου πω λέω κάτι. Έτσι. Πέρσι.
Σου γνώση προτείνω. Που έκανα για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικες διακοπές στη ζωή μου και δεν ξανακάνει ποτέ. Πλην του σχολείου. Ναι. Ωραία. Που βρέθηκα στην πανέμορφη κοντινή λίμνη Πλαστήρα, την οποία στην προτείνω ανεπιφύλακτα και στους φίλους ακροατές φυσικά. Λοιπόν, στον δρόμο πετύχαμε χιόνι με ένα, με ένα πόλο. Ωραία. Και περάσαμε δύσκολα μέχρι να φτάσουμε. Αλυσίδα. Είναι αλήθεια. Μπήκε. Όχι, η αλυσίδα. Έπαιξε. Αυτή τη. Ποια. Τη ψασταθήκη που είναι. Πώς ναι. Τη λένε, μωρέ. Τώρα δεν λέγεται λέξη στον αέρα. Τέλος πάντων. Που μπαίνει πολύ εύκολα πάντως. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος Δημήτρης που την είχε μαζί του, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το αυτοκίνητο έμεινε στο χωριό Παρασκευή που φτάσαμε και ξανακινήθηκε Κυριακή απόγευμα που φύγαμε. Ωραία. Αλλά ήταν πολύ ωραία, φίλε. Χιόνισε την Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή είχε απλά κρύο, το Σάββατο κυρίως. Ωραία, ήταν όλα άσπρα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι ωραία, γυρνούσε στο ξενοδοχείο, άναβε το τζάκι, πήγαινε για φαγητό, τζάκι γύρω-γύρω με κρέατα από εδώ. Ούτε, πολύ ωραία. Ούτε έγνοιε ούτε τίποτα. Πολύ ωραία. Ίσως έλεγε χιόνισε κι άλλο, ωραία, για να περάσουμε πιο καλά. Αλλά επειδή δεν συμβαίνει αυτό συχνά, έτσι, το χιόνι είναι μόνιμα μπελάς όποτε έρχεται. Είναι. Ναι, είναι μπελάς. Ωραία. Και είναι μπελάς, φαντάσου όταν έρχεται και μέσα στην πόλη, σκέψε τα γύρω-γύρω. Η οποία πολύ πάντα φυσικά είναι απροετοίμαστε καλά, για τέτοιες καταστάσεις. Οι υπόλοιποι φίλοι να προετοίμαστε για όλες τις καταστάσεις. Άσο, μην ψάχνει. Ωραία, να προετοίμαστε να βρέξει, να προετοίμαστε να έχει πολύ ζέστη. Είναι να προετοίμαστε να έχει πολύ κόσμο. Αν έχει πολύ χιόνι. Είναι γεννημένη προετοίμαστε αυτή η πόλη. Okay. Τότε είχε παγώσει το αλάτι, λέει, μέσα στα. Τελική. Από τις κορυφαίες ατάκες που έχουν ακουστεί ποτέ. Παγώσει, μετά το πάγωσε η τσιμινιέρα, πάγωσε η αλατιέρα. Ναι, ρε φίλε. Και κάναμε. Και έχω κάνει χαριλάω περίπου 2,5 ώρες. Τι δεν θυμάσαι που έτρεχε ο κόσμο τα πιστολάκια στα. Στου λέβητε έξω γιατί είχαν παγώσει. Και τρέχανε τα πιστολάκια. Γιατί μιλάμε για μεγάλη στιγμή τώρα, εντάξει. Εγώ θυμάμαι. Βέβαια, να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Έτσι, τώρα το να έχουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη 4 μέρες μείον 10, δεν είναι και κάτι πολύ συνηθισμένο. Ήταν κάτι που γίνεται κάθε 15-16 χρόνια. Ναι. Ναι. Okay. Αυτό το ξαναζήσουμε δηλαδή. Εγώ στο μιλάω έτσι όπω πάει η κατάσταση σε 15 μόνο με καλοκαίρι θα έχουμε. Ανάλογη κατάσταση, θυμάμαι, είχαμε ζήσει το 2002 νομίζω, ήταν ή 1 ή 2. Ναι, θυμάμαι σχολείο, πηγαίναμε που είχαν κλείσει τα σχολεία. Ναι, ναι. Ήταν νομίζω πριν τα Χριστούγεννα ή μετά. Και θυμάμαι ότι ήταν. Πριν τα Χριστούγεννα, πριν ήταν καπάκι οι διακοπές. Και κλείσαμε νωρίτερα. Είχαν κάτσει οι διακοπές των Χριστούγεννων μαζί με τα χιόνια και αυτά, έκανε 4 εβδομάδες. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Και κλείσαμε νωρίτερα και ήμασταν μια χαρά κρέμα. Ένα μήνα σχεδόν καθόμασταν. Μετά από 15 χρόνια ξανά έγινε. Εκεί χιόνιζε, φίλε, πολλές μέρες. Αν θυμάσαι. Χιόνιζε καμιά 3-4 μέρες full. Εδώ τώρα εκείνο τότε ήταν. Ήταν ένα δυνατό. Χιόνι πάρα πολύ κρύο. Όμως δεν έλειωνε. Ναι. Πάω Νεπτούνα στο παλατάκι. Ιστορικές στιγμές. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Κέντρο παλατάκι 4 ώρες. Και μπαίνω στο γήπεδο και οι Λιθουανοί δεν έχουν βγει για ζέσταμα. 6,5 ώρα το μάτς 7. Ή 7,5 ώρα το μάτς και εγώ 7. Ωραία. Δεν έχουν βγει για ζέσταμα γιατί κρύωναν. Και λέω, αν δεν βγούνε, θα πάω εγώ, θα κατέβω κάτω του, θα βάω έναν έξω. Ναι, ναι. Με Μακφάντε να βάζει 35 πόντους. Τα βάζα από το σπίτι του. Μεγάλες τιμές. Ήταν τη μέρα που είχε σκάσει. Τη μέρα που είχε γίνει το σκηνικό, ναι. Τη μέρα που είχε, η πόλη, που είχε παραλύσει τα πάντα. Ναι. Ωραία. Υπήρχε παιχνίδι το οποίο δεν μπορούσε να αναβληθεί και έγινε κανονικά. Α, θυμάμαι, ήμασταν και στον αέρα κιόλας μαζί. Καμιά δεκαπενταριά νοματέοι μέσα στο γήπεδο. Όντως δεκαπενταριά όμως. Ναι. Όταν λέω δεκαπενταριά. Ωραία. Μεγάλες τιμές. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη μέρα έχει ο Άρης, ήταν πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό στο κύπελο που είχε αναβληθεί. Και έχει media day στο Βικελίδης. Και ξεκινάω εγώ να φύγω. Και λέει η κουβέντα της μάνας που πάντα βγαίνει. Λέει μην φύγεις, λέει. Βρες κάποιον άλλο να πάει. Λέει βλέπεις τι γίνεται. Έξω, λέει δεν παθαίνω τίποτα. Λέω μην αγχώνεσαι. Και φεύγω, μπαίνω στο πεζό να φύγω από την Περαία. Στην πρώτη στροφή που πετυχαίνω, δεν πήγα πολύ γρήγορα. Το αμάξι γλιστράει λίγο. Mm-hmm. Λέω εντάξει, δεν πτωόμαστε, προχωράμε. Κατεβαίνω ρε παιδί μου, με μια συνδική καθυστέρηση έκανα 20 άλλο το μέχρι τη Χαριλάου. Πάμε ρε παιδί μου, γίνεται, μείνετε κτλ. Δυναμώνει και πιάνει το δυνατό αυτό που λέει ο Νίκος. Και λέμε τι να κάνουμε, είμαι με έναν συνάδελφο και λέμε πάμε πιούμε ένα καφέ εδώ κοντά, μπας και κόψει λίγο και φύγουμε μετά. Πάω παρκάρω εγώ το αυτοκίνητο, μπαίνουμε μέσα, πίνουμε τον καφέ σε στούλα, ωραία, με τζάκι και όλα εκεί πέρα, κουλουπού. Βγαίνουμε μετά, έχει καλυφθεί το αυτοκίνητο από το χιόνι. Άναγια. Ξεκινάω να φύγω για να γυρίσω πίσω στην Περαία με το πεζό, το οποίο έχει πολύ λίγη βενζίνη, έτσι. Το κινητό μου δεν έχει μπαταρία, πολύ βασικό, και το άλλο το κινητό που έχω το δεύτερο δεν έχει κάρτα. Λοιπόν, έτσι. Και μετά λες την πόλη που πιάστηκε προετοιμαστή, ρε φίλε. Εδώ εσύ δεν έχεις κινητό, δεν έχεις βενζίνη, δεν έχεις βενζίνη. Και ξεκινάω τώρα, πρόσεξε. Έχει, εκεί στη Βούλγαρη κατεβαίνει, έχει γίνει ένα τροχαίο στον δρόμο της Χαλκιδικής, έχει ντελαπάρει μια νταλίκα και έχουν μπλοκαριστεί τα πάντα σε απόσταση 4 χιλιόμετρων. Και λέω, θα φύγω, δεν θα φύγω από τη Μουδάνιο, θα φύγω από κάτω.
Και ξεκινάω να κατέβω από κάτω και να παίρνω και τον αδελφό μου και να του λέω: παίρνω τηλέφωνο κάθε 10 λεπτά γιατί δεν έχω κάρτα. Λέω και το άλλο κλείνω μπαταρία, μην μείνουμε πουθενά. Να φοβάμαι μην ανάψει το λαμπάκι τη βενζίνη. Να έχουμε φτάσει σε μια ανηφόρα πριν βγω στην Όλγα, από την οποία δεν μπορούσε να ανέβει άνθρωπο μόνο του και βγαίναμε όλοι και σμπρώχναμε έναν έναν να ανεβαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και να βγαίνω μετά. Πώ λέγεται αυτό ο τρόμο που ανεβαίνει στα στρατόπεδα, ρε. Στρατόπεδα. Που ανεβαίνει όπω. Φεύγεις από παραλία και ανεβαίνεις προς τα πάνω, στη διχάλα και φεύγεις ευθεία πάνω. Πώς λέγεται. Η Ανθέων, ποια είναι η Ανθέων, νομίζω λέγεται. Ας πούμε. Πώς λέγεται, ναι. Να ανεβε... Και είμαι μέχρι τη Δευτέρα με πρώτη Δευτέρα. Ναι, ρε. Μέχρι την Περαία με πρώτη Δευτέρα. Δεν είναι σου λέω αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Καταπληκτική κατάσταση. Καταπληκτική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι που είναι έτσι, ωραία είναι. Βλέπεις έξω, έρχεσαι 10 η ώρα στο στούντιο. Ωραία. Και ο κόσμος πίνει το ποτό του έξω. Τρώει έξω. Αυτά τα μανιτάρια που έχουν στα μαγαζιά εκεί σβηστά όλα. Κατάλαβε. Δεν έχει κανένα τίποτα. Έχω δει να δουλέψει μανιτάρια. Εντάξει. Το βράδυ κάθε φορά έχει λίγο ψυχρούλα. Λίγο. Αυτή την ελαφριά. Εγώ σου λέω γιατί 10 παρά περχόμουν εδώ πέρα. Όλοι έξω κάθονταν. Σε όλα τα μαγαζιά. Μέχρι το Δεκέμβρη έτσι να πάει. Δεν πειράζει. Πάει έτσι, δεν έχουμε ναι, πρόβλημα. Γιατί... Και α κάνει κρύο κανένα μήνα. Α κάνουμε Χριστούγεννα okay. Με κοντομάνικα. Δεν έχουμε θέμα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να μην τα βγάλουμε τα χειμωνιάτικα. Ναι. Εδώ κάτι φίλοι που βρέθηκαν σε μια πρωτεύουσα κοντινή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ναι, κάτι φίλοι. Σάββατο μεσημέρι κάνανε βόλτα με κοντομάνικο. Μάλιστα. Και βόλτα με κοντομάνικο και ζεστάθηκαν. Έτσι μου μετέφεραν. Μάλιστα. Κάτι φίλοι. Ναι. Κακοσύ. Κακοσύ μπράτε. Ναι. Τι κάνεις αδελφέ μου. Ναι. Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα άλλο. Αυτό το Open Beyond εδώ πέρα τι είναι τώρα αυτό. Project Runway, φίλε μου. Σοβαρά. Βεβαίως. Project Runway. Άλλο ένα. Concept το οποίο έφερε το Epsilon στην Ελλάδα. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Project Runway είναι reality για σχεδιαστές μόδας. Όχι για μοντέλα, ναι. Για σχεδιαστές. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το αμερικάνικο καμιά φορά, κάποιο το δείχνει το Project, το Epsilon, το αμερικάνικο, το Entertainment. Το E-Entertainment, βέβαια. Μπορεί και να μην το δείχνει αυτό. Είχε καλό χαβαλέ. Το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο έχουν και το, ναι, ναι, το Open. Τώρα έχουμε και το ελληνικό με Ευαγγελία Ραβάνη να παρουσιάζει, φίλε μου. Έλα. Ναι. Κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα που δεν ξέρω ποιο είναι, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαι τόσο γνώστης. Άμα δεν έχει ένα Μιχάλη Ασλάνη, θεός φοβάμαι στον φίλε μου. Ναι. Εύπλαστο γορμί, φίδισιο. Ναι, τώρα τα πρέπει παιδιά, να κάνουμε λοιπόν, κάποια είναι... στιγμή σποτάκι για τον Αντρέα τον Άνεργο. Ναι. Είναι reality σχεδιαστών μόδας. Δηλαδή, πηγαίνει ο Νίκος, ο οποίος έχει ένα ταλέντο στο τέλος πάντων σχεδιασμό ρούχων και πηγαίνει εκεί για να κερδίσει δεν ξέρω τι. Δεν νομίζω να κερδίζουν λεφτά. Πρέπει να κερδίζουν κάποιοι, ξέρω εγώ, σπουδές, τέλος πάντων συνεργασίες με τίποτα οίκους και όλα αυτά. Τόπια ύφασμα. Ναι, κάνα τόπι. Ναι, σχεδιάζουμε. Σαν το τέτοιο να που βλέπεις και ελληνικές ταινίες. Το Κωνσταντά, το Βουτσά. Το Βουτσά που είχε τα τόπια. Ναι, 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 ναι. Εμένα με λένε και ο Πέογλου. Εμένα με λένε και ο Πέογλου, ναι, ναι. Είχε τα τόπια. Βες τίποτα χοντρούλι. Εμένα με λένε και ο Πέογλου. Λοιπόν, έτσι που λες το Project Runway. Άλλη μια επιτυχία του Open, έτσι να τα λέμε αυτά. Το οποίο χθες. Να βλέπεις ο Δημήτρης 32, ας πούμε. Τώρα βλέπεις. Είναι σχεδιαστής μόδας, ας πούμε, ο Δημήτρης. Έτσι. Αυτό λοιπόν, φίλε, τώρα τον βλέπω. Βλέπω τώρα τον Δημήτρη, φίλε, με το σχέδιο. Και πώς βρέθηκα χθες ένα μαγαζί, ψάχνοντας λίγο κάτι ρούχα που ήθελα. Ναι. Δοκίμασα κι εγώ ένα, ωραία. Το άντεξα στο δοκιμαστήριο. 5 δευτερόλεπτα μόνο που πήγα. Το έβγαλα. Ναι, ναι, ναι. Σε πνίγει, ρε φίλε. Εσύ. Το Ζιβάγκο θέλει πολύ μακρύ λαιμό. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν θέλει πολύ μακρύ λαιμό. Δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι ζεσταίνονται. Είναι για, δηλαδή το Ζιβάγκο είναι να είσαι όλη μέρα έτσι. Αχ, χαλαρό. Και να το έχει και αυτό εδώ πέρα και να πουλάς και ύφος. Ναι. Εγώ στον το έβαλα 5 δευτερόλεπτα και δεν έκανα χοντρό. Ναι, δεν κάνει. Λεπτό ήταν. Υπέθερα. Δηλαδή όλοι αυτοί του Ανδρέα Παπαδρέου πώς τα παλεύανε, ρε φίλε. Αυτός με την κουκούλα εδώ πέρα. Ο Τάσος 23. Τάσος 23. Μάλιστα. Ανοιχτός εδώ πέρα. Και αυτός βλέπω. Αβυσταλαίο ντεκολτέ, όπως λέει ένας φίλος. Είναι. Αυτός είναι. Ή τα Βυσταλαία, όπως έχει πει ένας άλλος φίλος. Τα Βυσταλαία. Ναι. Η Μαρία 28. Μαρία 28, ναι. Κάτσε λίγο να δούμε πώς βγάλει κανένα. Όπως βλέπεις μέχρι στιγμής. Ένα φιντανάκι. Βγαίνουμε πολύ καλά. Ο άλλος με την κουκούλα μέσα. Φορά την κουκούλα μέσα σε κλειστό χώρο. Άντσα λέω ντεκολτέ. Project Runway. Τώρα σου αυτοί οι δύο. Είναι ρε παιδί μου, πώς είναι η καγιά στο. Αυτός είναι σαν τέτοιο, το Μικαίους είναι αυτός. Ναι, όντως. Ή τον άλλον τραγουδιστή, πώς το λένε ρε. Τον. Ο Πανάτος. Νάτος ήρθε. Είσαι σαν το Σταβέντο, ρε, το Μιχάλη το Σταβέντο. Όχι, αυτός δεν είναι. Όχι αυτός που έρχεται τώρα, ο management, το άλλο. Κατάλαβα. Ναι. Ο management. Ναι. Ποιος management. Τώρα αξίζει τώρα να παίξει ηγητικό. Χαίρετε να μπαμπά που καλέ τα γιο. Κατάλαβες. Ντροπή. Και αυτόν τον κύριο πρέπει να τον κάνουμε σποτάκι.
Καλά, αυτόν φίλε δεν είναι το κανόνα σποτάκι, θα πρέπει να πέφτει όλο. Σε όσα δεν βρίζει. Ναι. Αλλά μην πει υπάρχει και κανένα σημείο που δεν βρίζει. Σημείο που δεν βρίζει. Οκ. Λοιπόν, για δώσε λίγο. Για πες. Ο Ντίνο. Α, ο Ντίνο. Έχει πολύ ταλέντο έχει το project Runway, ρε φίλε. Αξίζει να ασχοληθούμε. Έχει πολύ ταλέντο, βέβαια. Σφίχτη εδώ. Ο Ντίνο 23. Ναι. Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε. Μεγάλο το πουλάκι, ε. Μα δεν είναι ρε. Αμέσω όπω πάμε, θα το δείξω το πουλάκι. Τρίφωνα 32. Ο Τρίφωνα 32 μοιάζει ένα πολύ στρεφιλ που έχει παντρευτεί την Αθαναήλ. Πώ το λένε, ρε Χρήστο. Είναι ένα Αμερικανό πολίστα. Κρι Χάμπερτ, ένα μπράβο. Είναι ολόιδιο έτσι που είναι και ντούκι. Γιατί όλοι αυτοί είναι γυμνασμένοι μπορεί να μιξει. Δηλαδή ένα αγίμνο με κοιλιά δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα. Πήγε εκείνο που έδειξε πριν, φίλο 32. Εντάξει, έχει ένα μπόι όμω. Ναι. Α, όχι, δεν τον ξέρω. Πώς να είπε Σερετόπουλο. Όχι, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Δεν είναι τώρα, ρε φίλε. Αυτό που κάνουμε δεν είναι ραδιοφωνικό. Γιατί? Γιατί δεν έχει εικόνα το άνθρωπο να σε ακούει. Θα όμως, αγαπητέ, στο Open Beyond τώρα. Καλά, ναι, σωστά, δεν έχει άδικο αυτό. Και ανοίγει από περιέργεια να δει τι έχει τώρα το Open δεν Beyond. Δεν έχει άδικο αυτό. Ναι. Ναι. Βάζει λίγο. Ο, παίρνει τηλεθέαση ο πρόεδρος. Τσακ. Κατάλαβε. Ναι. Ναι. Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Πλήρωσε για να το φέρει το όλο σκηνικό. Σίγουρα. Για να πάρει το OK. Λοιπόν, πάνω την ώρα που συζητάμε για το Project Runway, βγαίνει ένας φίλος ο οποίος θέλει να κάνουμε κουβέντα για Ευρωλίγκα. Καλέ μου φίλε! Λοιπόν, μπασκετικέ μου φίλε! Φίλε μου, Μοσχόβιτ, την πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω χρόνια. Ναι. Είσαι ο Γιάννης Τεντόπουλος της Βορείου Ελλάδας, φίλε. Πω, σιγά, μην είμαι και ο... δεν λέω κανέναν άλλο. Για πες. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για Ευρωλίγκα, αν είδε σήμερα τον Ολυμπιακό. Τον είδα, ναι, τον είδα. Σ' άρεσε? Γενικά τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό, τον συμπαθώ. Σήμερα δεν μπορώ, να πω... κλέψει το μάτ. Δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε τον μπάσκετ του Μπλατ. Καταλαβες. Έπαιξε λίγο σφαιροπουλίστικο μπάσκετ σήμερα για να το πάρει το παιχνίδι. Και την κράτησε χαμηλά τσεκά, αλλά εκεί που έπρεπε, δηλαδή έβαλε τρία ο Σπανούλης τέρα την περίοδο. Ας έβαζε και κανένας ακόμα για να το έπαιρνε. Πήγε να κάνει και το τέταρτο εκείνο το ξεζητημένο που πήγε έρπο. Καλά, να σου πω κάτι, είχε βάλει τρία έτσι. Θα έπαιρνε ξεζητημένο κι άλλο και μπορούσε και να το βάζε. Okay. Εντάξει. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι θα φτάσουμε Final Four? Ολυμπιακός? Ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί, κοίταξε. Λογικά στο Final Four είναι η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσέ. Δηλαδή μετά είναι πολλές ομάδες που βράζουν στο ίδιο καζάνι που δεν ξέρω αν ποια από αυτές θα πάει στο Final Four. Κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια έκανε ένα πράγμα που το πλήρωνε. Ενώ έκανε καταπληκτική κανονική περίοδο, ήταν κουρασμένο στα play-off. Ναι, ναι, ναι. Τώρα φέτος, που έχει άλλον προπονητή και άλλη φιλοσοφία και άλλους παίκτες, να δούμε πώς θα το πάει. Δεν είναι και πιο αθλητική ομάδα από παλιά? Σίγουρα. Σίγουρα είναι. Σίγουρα. Απλά έχει παίκτες που είναι λίγο ρίσκο. Δηλαδή, ενώ έχουν καλά στοιχεία και ο Williams Goss και ο Τίμα και ο Τουπάν, είναι παιδιά όμως που δεν είναι πολύ δοκιμασμένοι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ο Τουπάν πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τις Αργύρες, πήγε μέχρι το Final Four. Πολύ ωραία. Ο Williams Goss είναι πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Ο Τίμα επίσης πολύ καλός παίχτης, καλό κορμί, αλλά πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο, κατάλαβες. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί ψηλό. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό βράδυ. Βλέπεις, ρε φίλε. Ο λαός εδώ πέρα, δηλαδή, εσύ με πηγαίνει στο Βούργο και λέω θέλω να ακούσει μπάσκετ. Το κλείσαν όλοι, τώρα δεν γυρίσαν. Εντάξει. Ναι. Ήθελα να ακούσει και τον Ολυμπιακό. Βάλαν κοσμοράκι. Έτσι και τον είδα σήμερα, να ξέρει. Έτσι και τον είδα γιατί βόλευε η ώρα. Άλλε φορέ δεν βολεύει με το δόλο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε, το εθνικό μας άθλημα, αδελφέ, αυτό που φέρνει ευρωπαϊκούς τίτλους, παγκόσμια μετάλλια σε συλλογικά, εθνικά εδώ και χρόνια. Okay. Εντάξει. Εκεί που έχουμε επιτυχίες, ρε αδελφέ. Πώς θα γίνει? Απλώς. Λοιπόν. Για να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα πριν κλείσουμε στα στοιχηματικά, στα παιχνίδια τα σημαντικά, τα σημερινά, πριν πάμε στο κλείσιμο. Είπαμε ότι η City 2-0 νίκησε την Fulham. Στο κύπελο της Ολλανδίας 2-3 τον Nijmegen Fortuna Sittard. Η Feyenoord με 5-1 την Den Haag εύκολα. Στο Copa del Rey τα σημερινά παιχνίδια, η Sporting Home 2-0 την Eibar. Η Sevilla είμαστε στο 0-0 με την ιστορική Villanovense. Η Θέλτα έμεινε στο 1-1 με τη Sociedad. Αλμερία Villarreal 3-3. Κάντιθ Εσπανιόλ 2-1. Σανταντέρ Μπέτις 0-1. Τα δικά μας τα παιχνίδια τα είπαμε. Θα θέλω να δω αν έχει κανένα άλλο παιχνίδι πριν τη City. Όχι. Ένα ήταν στο link up της Αγγλίας. Το City Fulham 2-0. Λοιπόν, μιας που ο φίλος ρώτησε για την Ευρωλίγκα, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 68-63, παρότι κράτησε χαμηλά
παρότι πήρε πολύ μεγάλα σούτα από το Σπανούλι, υπάρχει ένα σκηνικό για όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι που ο Σπανούλης αφού έχει βάλει δύο, παίρνει επιθετικό rebound ο Ολυμπιακός και η μπάλα πάει στο Σπανούλι και με το που πάει στο Σπανούλι Χρήστο, είναι ο Σπανούλης κάπου στα 8 μέτρα, ο Ιτούδης έχει γυρίσει στη γραμματεία και ζητάει time out προτού σουτάρει και σηκώνει το Σπανούλι και βάζει το τρίποντο. Ωραία. Με το, δηλαδή η μπάλα πήγαινε προς το Σπανούλι και ο Ιτούδης, εντάξει, επειδή είναι στο ίδιο, στο πλάνο είναι, είναι ο Σπανούλης και φαίνεται από πίσω ο Ιτούδης. Με το που παίρνει την μπάλα ο Σπανούλης έχει γυρίσει τη γραμματεία και έχει ζητήσει time out. Δηλαδή τόσο σίγουρο θα το βάλει. Αλλά δεν έφτανε. Νίκησε σε 69-65 εκεί που ο Ολυμπιακός σοφάρισε το τελευταίο λεπτό. Ήρθε σε κάνα νέο τρεις επιθέσεις με τον Κλάιμπερν. Έβαλε κάτι βολές και έδωσε το μάτς 69-65. Εύκολα η Μπασκόνια τον Ρουσάφακα 82-56. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι και το Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 88-84. Η Μπάγερν σε όλο το παιχνίδι ήταν κοντά. Ήταν πολύ κλειστό μάτς. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι νίκησε Φενέρ 88-84. Και στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 10, 74-58. Εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρσελόνα τη Μακάμπι. Παναθηναϊκός παίζει αύριο στην Ποντγκόριτσα με την Μπουντούσνοστ. Έχει άλλη πολύ ωραία ματσάρα αύριο το Ζαλγκίρις Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ 2 η ώρα έχει Bucks Celtics. Έχει Γιάννη Αντετοκούμπο στη μοναδική αίτητη ομάδα του NBA μέχρι τώρα που παίζει στη Βοστόνη. Ίσως να είναι και το ζευγάρι του τελικού της Ανατολής. Το ξέρουμε, έτσι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Λοιπόν, stoichman.gr ήταν μαζί μας. Στη Στίχημαν κάθε μέρα με πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές, με πολύ μεγάλη γκάμα. Πάρα πολλές επιλογές και στο live στοιχηματισμό. Έχετε και την επιλογή του cash out από την stoichman.gr που είναι μαζί μας αφού το δίωρο που είμαστε εδώ. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας στη ζούγκλα του που ξεκινάει σε λίγο και τελειώνει όταν το αποφασίσετε εσείς. Ξανά ραντεβού ως Μπαλαντέρ εδώ Τρίτη. Που θα έχουμε να πούμε αρκετά και από, μια ακόμα, από ένα ακόμα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλή συνέχεια ό,τι και να κάνετε. Καλό σας βράδυ.